Καλησπέρα από το Γαθιπί. Σα είπα και πριν. Εδώ θα είχε περάσει ο ΠΑΟΚ όπως έπρεπε. Ο ΑΠΟΕΛ υποδέχεται τον Άγιαξ. Όπως ήταν το δίκαιο. Θα είχε περάσει, τώρα θα ήσουν στην Περαία αραχτός. Εντάξει, θα έχεις βγάλει ποδοδάχτυλο πάνω στο μπαλκόνι. Ποδοδάχτυλο. Αυτό που είπε Βασίλη Καβαδία. Θα έχεις σίγουρα με καμία παντόφλα τοξική. Ωραία, μπαλκόνι θα ήσουν χαλαρός. Εντάξει, και εμείς εδώ θα βλέπαμε τώρα το παιχνίδι. Θα είχαμε κόλκα από την Κύπρο καλά και δεν θα το είδε, ήταν χαλαρός. Εντάξει, και μια χαρά όλα. Και τώρα από ΕΛ Άγιαξ. Θα τον έχει την Πέμπτη. Το ίδιο μου κάνει εμένα. Πάλι θα λείπω την Πέμπτη, εγώ δεν έχω θέμα. Να μπορούσε να περάσει και εσύ, φίλε, να παίζει για την Πέμπτη. Για να μιλήσουν εδώ την Πέμπτη. Θα ήμουν στο Βελικά κάτι. Ναι. Αλλά. Καλά, εντάξει. Θα πήγαινε. Θα πήγαινε. Θα πήγαινε. Θα πήγαινε. Και εγώ. Θα πήγαινε μετά. Άλλο. Αλλά έφαγε 3 γκολ στου ψαράδε στην Νορβηγία. Τι να κάνουμε, Νίκο. Τι να κάνουμε. Βραδιά Champions League, φίλε. Ο Ολυμπιακός παίζει αύριο, βέβαια. Από ΕΛ Άγιαξ 0-0, Κλουζ Λάβια Πράγας 0-0. Εδώ είμαστε όλοι με τον ΑΠΟΕΛ. Το ιστορικό σωματείο πραγματικά της Κύπρου. Αθλητικός ποδοσφαιρικός όμιλος Ελλήνων Λευκοσίας. Πέρσι δεν έχασε κανένα παιχνίδι εκτός έδρας στους ομίλους Champions League. Και στα τελευταία 20 εντός έδρας παιχνίδι είχε χάσει μόλις 2. Έτσι. Σήμερα τα παιχνίδια θα γίνουν 21 και θα κερδίσει για 2-0 κιόλας. Αλλά όχι, δεν μας συμφέρει σαν Ελλάδα. Δεν πρέπει να περάσει ο ΑΠΟΕΛ. Ναι. Πώς σου φάνηκε τώρα? Παραμένω μαζί με τον ΑΠΟΕΛ. Διότι μαχαίρι, αυτό που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα δεν με ενδιαφέρει για την Ελλάδα. Και αν η Κύπρος θα είναι παραπάνω. Θέλω ΑΠΟΕΛ να αποκλείσει τον Άγιαξ. Ναι. Θέλω ο ΑΠΟΕΛ να αποκλείσει τον Άγιαξ. Δεν μας νοιάζει η Ελλάδα, να. Ή να αναγκάσει ο ΑΠΟΕΛ ξανά κάποιον διαιτητή να ξεφθυλιστεί όπως ξεφθυλίστηκε αυτός ο Άγγλος που ήταν την προηγούμενη εβδομάδα. Που έδωσε μόλις 3 πέναλτι. Μόνο. 3 μάτς είχε μόνο σήμερα. Ναι. Ρε φίλε, κάτσε να βάλουμε τον Άγιαξ κατευθείαν. Βάλε λίγο ρε μπίλι. Εγώ νομίζω έχει καμιά δεκαριά μάτς. Βάλε λίγο ρε φιλαράκι να βλέπουμε Άγιαξ. Άντε λίγο τα γόρι μου. Δεν ξέρω, ψάξτε το λίγο. Να βλέπουμε την Αποελάρα, ρε φίλε. Πες το σύνθημα που το είπες πριν. Αποελή, Αποελή, όταν ήμουν παιδί, έπεσα σε ένα καζάνι με πορτοκαλί LSD. Αποελ, σ' αγαπώ και παντού σ' ακολουθώ. Λίγο χαζό το σύνθημα θα έλεγα. Πάει από ελί. Πίσω από ελί βλέπω ότι φοράει σήμερα κίτρινα με μπλε. Το πορτοκαλί που είναι. Έχουν, οι φανατικοί του είναι πορτοκαλί. Γιατί έχουν και πορτοκαλί. Είναι ουράνιοι δηλαδή. Ουράνιοι. Φίλε, και εγώ πάντα με κίτρινο θυμάμαι. Τι πορτοκαλί. Ουράνιοι. Με μπερδεύει τώρα. Είναι πορτοκαλί. Κίτρινη κάρτα, δώσε ρε αλυταρά. Δώσε πορτοκαλί. Κίτρινη κάρτα στον αστείο που τον κρατάει. Έτσι μπράβο. Από ελί. Έτσι μπράβο. Από ελί. Όταν ήμουν παιδί. Λοιπόν, τι έχουμε, Νίκο Παπαδόπουλο, τι γίνεται. Έπεσα σε ένα καζάνι με πορτοκαλί. Η μέρα εξελίξεων θα λέγαμε, Νίκο, Καλά ρε το Σαββατοκύριο, συγγνώμη το πρωτάθλημα. Τι σκάνδαλο είναι αυτό, τι βιάζεστε. Έφτασε η ώρα, Νίκο. Έχουμε αλλαγή πρωτοβουλία. Δεν είναι εβδομάδα. Για όσου δεν συντονιστήκατε, αδελφέ, αυτό εδώ τι φάση πιστεύει. Με κάσε με έτσι, γιατί πρέπει να πετάξω ένα μπινιλίκι με τον Νίκο εκτός αέρα και να είμαστε εντός αέρα. Τα είπε, Βασίλη μου, έτσι. Έχει δίκιο, φίλε. Θα μου κάνει πίσω την ασφάλεια του τζαμιού τα λε αυτά. Έχει δίκιο. Και πρόσεξε γιατί ακούγονται στον αέρα αυτά τα οποία λε. Γι' αυτό. Α, ναι, γι' αυτό, μάλιστα. Ναι, ωραία, ωραία. Εντάξει. Αυτά έλα πέστα εδώ, άνοιξε την πόρτα. Και έλα πέστα μου εδώ μπροστά μου, μέσα στα μούτρα μου. Και να σου δείξω τι θα μου κάνεις. Σιγά, ρε Απόστολο Γκλέτσο, ηρέμησε. Σιγά. Λοιπόν, για όσου δεν ενημερωθήκατε νωρίτερα. Φωτάζουμε το Σαββατοκύριακο, κύριε Κορεπέτια. Χαλάρωσε Κυριακή... ακόμα. Καλοκαίρι είναι. Κυριακή, ο ΠΑΟΚ, Σάββατο ο Άρης. Έγινε τράμπα, όπως λέγαμε. Καλά, εντάξει, αναμενόμενο ήταν. Ναι. Okay. Ο Άρης Σάββατο στις στη 9 που έλεγε εκείνη η επική μορφή στο ιστοτέρι μου. Ποιο το δείχνει. Η ΕΡΤ. Ο Άρης είναι στην ΕΡΤ. Ο Άρης μένει ΕΡΤ οριστικά με τα ίδια λεφτά με πέρυσι. Πού είναι τα μείον 40, μείον 30, μείον 80 και τέτοια. Δεν τα για όλους. Λοιπόν. Και στο τέλος εγώ σου. Δεν θυμάμαι σε εσένα, το λέω την πρώτη εβδομάδα. Δεν θα γίνει τίποτα. Λοιπόν, και ο ΠΑΟΚ 8 η ώρα την Κυριακή στο γήπεδο της Τούμπας. ΠΑΟΚ TV. ΠΑΟΚ TV. 4,99. Και ξέρω ψωμί. 4,99 ή 5. 4,99. Τι σε βάλω το 5. Pay per view. Έτσι γίνονται αυτή τη. Είναι σαν να πάω στο σούπερ μάρκετ, φίλε, και δεν το έχει 4 ευρώ, το έχει 3,90. Ναι, αλλά έχει το 4 μπροστά και το αλλάζει, ναι. 4,99. Πέτε, όχι, 4,99, φίλε. Με PayPal ή με επιστωτική. Κακό αυτό, ρε παιδιά. Βάλτε και χρεωστικές μέσα. Για να δεις ΠΑΟΚ. Δηλαδή, ένας φίλος του Πανετολικού. Νομίζω πως όχι. Μόνο PayPal και επιστωτική. Ξέρω εγώ. Εντάξει, πρώτη φορά είναι. Στα επόμενα θα έχει περισσότερες επιλογές. Επανάσταση στην Παπαδόπουλε. 9 κάμερες. HD. Full HD θα είναι η μετάδοση. Pre-game και post-game. Πέναλτι. Όχι, ρε, corner. Corner. Κάτι γιατί μαζεύτηκαν όλοι πάνω. Αυτός στον... εδώ, πω.
Αυτό εδώ, συχαμερό. Ποιο είναι αυτό. Μαρτίνε, κάπω έτσι. Αν δεν είναι ο Τάλια Φίκο. Άλλη. Αηδία. Από εκεί. Την πάμε ρε από Ελλάδα. Πάμε. Τις προηγούμενες. Καλή LSD, πώς τα είπαμε. Το μεταξύ, από ελ, όσο 10 λεπτά βλέπουμε την μπάλα δεν την έχει κουμπίσει. Όλο Άγιαξ την έχει. Την έχει κουμπίσει ο από ελ δευτερόλεπτο. Εντάξει, είναι μια. Ναι, ναι. Ποιο είναι, ο Τάντιτ. Ντούσαν Τάντιτ. Ντούσαν Τάντιτ. Έτρεχε δεύτερο δοκάρι. Ο τερματοφύλακα που δεν θυμάμαι το όνομα το βγάζει. Δεν πειράζει. Λοιπόν, μια χαρά είναι το τερματοφύλακα. Μια χαρά είναι το παιδί. Πάμε από Τάλια Φίκο. Τάλια Φίκο. Πάμε από Ελλάδα. Εδώ είναι. Ιδιαστική όλη. Μόνο αυτό είναι πεθαρά. Τις προηγούμενες εβδομάδες ο κόσμος του Άρη έχει αντιπαθήσει μια νορβηγική ομάδα και ο κόσμος του Πάκου έχει αντιπαθήσει μια ολλανδική ομάδα. Καλά, εντάξει, δεν σε έσφιξε η νορβηγική ομάδα τόσο πολύ. Δεν σου πήρε 3 πέναλτι. Στο δεύτερο. Έλα, παλικάρι μου. Αγοράκι έλα, αγόρι μου. Αγοράκι μου. Χρέσο τρε. Αγοράκι μου. Φάουλ. Δώσε ρε άλλη και κάρτα. Δώσε ρε άλλη και κάρτα. Πρέπει να ήταν ο Τόμας Ντέβις Έντιλ. Κάρτα. Όχι, αριστεροπόδωρο ήταν. Πολύ γρήγορο. Ο Φέλτμαν. Δεν ήταν ο Τόμας Ντέβις Έντιλ. Για να δούμε. Και πιο ψηλό ήταν αυτό. Κάτσε να δούμε. Πήρε την μπάλα εσύ. Και μια 50 μέτρα την περιοχή. Όχι, δεν ήταν ο Τόμας Ντέβισεντι. Ο Παύλο ήταν αυτό ο φίλο, όχι. Ο άλλο ο Τα. Το Μαρ. Το, κάπω έτσι. Ναι. Το Μουρ. Το Μουρ. Δυνατό. Κοσάγια. Φάλο σε καλή θέση για τον Αποέλ. Πάμε ρε Αποέλ, άρα πάμε. Πάμε. Για να δούμε τι θα γίνει. Το έχουμε. Γιατί δεν είναι γεμάτο όλε τι κερκίδε, φίλε. Είναι αυτό το σκηνικό που κάνουν με το. Το κρατάνε όλοι εκεί, ε. Μπράβο του. Καλά, το γκάσι πει δεν γεμίζει και. Από τον Άγιαξ παίζουν, ρε φίλε. Προκριματικά, playoff Champions League. Το οργανωμένοι είπαμε, δεν πάνε. Έλα, παλικάρι μου, έλα, έλα, αγόρι μου. Έλα, ρίχτω. Για να δούμε τώρα από εδώ. Μέσα, ρε, στο 23. Ρίχτω. Έλα. Ρίχτω και με αυτό το άγαλμα που έχουν για τα ρομοφυλακά. Είναι ο Τόμας Ντέβις Έντι. Αυτό που το κέρδισε. Εσύ το κέρδισε κιόλα, έλα. Έπρεπε να φέρω το κασκόλ του από όλη που έχω στο σπίτι σήμερα. Έχει κασκόλ του από έδρα. Ναι, από την μπουτίκ. Orange Shop είναι την μπουτίκ. Τόσο πολύ φανατικό. Orange Shop. Νίκο, κάτι λάθος έχει πάει με αυτό το πορτοκαλί, να ξέρεις. Orange Shop. Με έχεις προβληματίσει. Ω, φίλε, Orange Shop είναι. Δηλαδή, φαντάζεσαι τώρα εσύ να ήσουν με τα κίτρια και να έχεις πορτοκαλί τέτοιο. Τι σκηνικό είναι αυτό, δεν έχω καταλάβει. Έλα, γόρι μου, πού την πήγε στην μπάλα, ρε φίλε, φίλε, μεσό έφτασε. Κακό, όχι από ωραία κίνηση έκανε. Από εκεί είναι η Λευκοσία. Απ' την άλλη, απ' την άλλη είναι ο Λάρκα και Κλεμεσό στο άλλο πέταλο. Από Ελί. Δεν πειράζει, από μπορούμε. Μπορούμε. Όταν ήμουν παιδί. Μπορούμε. Από Ελί, μας έχουμε πολύ βαριά φανέλα στην Ευρώπη. Τι γίνεται, Νίκο, μια πες. Γενικότερα, φίλε, σήμερα είχαμε πραγματάκια, έτσι. Γίνονται πράγματα, Νίκο, θα λέγαμε. Θα ασχοληθούμε και εμείς με το κομμάτι των τηλεοπτικών που έχει το ενδιαφέρον του. Θα ασχοληθούμε με την παραίτηση του Κωνσταντίνου ή Ντίνου Διαμαντόπουλου από τον Άρη. Αναμενόμενη, από ό,τι κατάλαβα, Νίκο. Ή τέλος πάντων δεν έκανε και τόσο πολύ μεγάλη εντύπωση. Το timing ίσως να ήταν λίγο περίεργο. Αναμενόμενοι δεν ήταν. Κοίτα, να σου πω κάτι. Μετά από μια αγωνιστική αποτυχία, δεν προκάλεσε τόσο πολύ έκπληξη. Αλλά εντάξει, σε μένα, ας πούμε, δεν προκάλεσε πολύ έκπληξη. Mm-hmm. Γιατί εντάξει, όπως και να το κάνουμε, εμείς επειδή ασχολούμαστε κάθε μέρα με την ομάδα, όλοι και κάτι παραπάνω ξέρουμε. Okay. Ήταν λίγο ξαφνικό γενικότερα για τον κόσμο, το καταλαβαίνω και είναι mm-hmm. φυσιολογικό. Mm-hmm. Αλλά εντάξει. Λίγο προσωπικοί λόγοι, λίγο κάποια άλλα πράγματα. Άλλωστε. Όπως είχε πει και το έλεγα το απόγευμα αυτό, δεν θυμάμαι τώρα ποιος άνθρωπος του ποδοσφαίρου το είχε πει από το εξωτερικό από την Ελλάδα, δεν θυμάμαι. Η αρχή ενός πράγματος σηματοδοτεί αυτόματα και την αρχή του τέλους του. Όταν ξεκινάει κάτι, τελειώνει κιόλας. Α, είδε ένα άλλο σήμερα που μου άρεσε πολύ. Ότι. Αχ, να δεις πώς το έλεγε εσύ αυτός ο τύπος. Βλέπω μια σειρά ντοκιμαντέρ στο Netflix που λέγεται Losers. Losers. Ναι. Καταπληκτική. Με ιστορίες από τον αθλητισμό, αλλά όχι ιστορίες νίκης, ιστορίες ήττας. Και σήμερα έλαβα για ένα μαραθωνοδρόμο από την Ιταλία, ο οποίος πήγε, ξέρεις εσύ ότι έχει μαραθώνιο στην ερήμο κάθε χρόνο στο Μαρόκο, στη Σαχάρα. Με το πόδι! Ναι ρε, 240 χιλιόμετρα. Ο Χριστός. Επί 5 μέρες. Ο Χριστός και η Παναγία. Λοιπόν, και ο τύπος αυτός έμεινε στην ερήμο. Χάθηκε, δεν τον βρήκανε ποτέ, το ή μάλλον λίγο. Δεν τον βρίσκανε. Ωραία. Και εξηγούσε και είπε ένα να δεις ότι από τη στιγμή που φτάνει στη γραμμή τερματισμού ξεκινάει η γραμμή εκκίνησης. Καλό, ε. Βαθιστόχαστο. Είναι πραγματικότητα, φίλε. Όταν φτάνει στη γραμμή τερματισμού, σε όλα τα πράγματα στη ζωή, αρχίζει κάτι άλλο μετά από εκεί πέρα, δεν είναι. Να το δεις, φίλε, πολύ καλό το Losers. Ξεκινάει με ένα σκηνικό με έναν πυγμάχο, μετά έχει την ιστορία της Τορκή, μια ομάδα. Τι ξέρει την Τορκή, ναι. Έχει μια ιστορία με μια τύπησα μαύρη γαλίδα πατινέζ. Ναι. Αυτά που έχω δει μέχρι τώρα, Ένα με το κέρλινγκ καταπληκτικό. Το κέρλινγκ είναι με τις πέτρες. Ξέρω, ναι. Καταπληκτικό. Θυμάμαι το σύγκλι του Καπουτζίδη. Ναι, ναι, ναι. Καταπληκτικό σκηνικό. Στο Καναδά είναι το εθνικό του σπόρτο, ήξερες. Μπράιερ λέγεται το. Και αυτό το έμαθα το σύγκλι του Καπουτζίδη.
Και σήμερα αυτό το σκηνικό με, την, με τον τύπο αυτόν, τον μαραθωνοδρόμο. Ο οποίο έπαιρνε τα. Γιατί δεν είχε νερό και τέτοια πράγματα. Ναι, σκηνικά φοβερά. Φοβερά σκηνικά, φίλε. Σε πιάνει μια ιδέα δηλαδή. Φοβερά σκηνικά. Και από το Μαρόκο βρέθηκε, λέει, στην Αλγερία σε στρατοκρατούμενη ζώνη και περνούσε μια τύπησα μέσα στην έρημο του πουθενά. Φόνο στρατό, το συλλάβανε και το σώσανε. Ενώ ήταν καμιά δεκαπενταριά μέρες μέσα στην έρημο χαμένος. Χωρίς τίποτα. Αφού επέζησε, ρε φίλε, 50 μέρες. Ναι, Ιταλός. Αφού δεν έπαινε τίποτα. Από τη Σικελία. Πώς έβγαζε τσισάκια δηλαδή, αφού δεν είχε. Τα τσισάκια τα βγάζω ο Γαλλινός, Νίκο, όπως και να έχει. Πόσα τσισάκια, Νίκο. Ναι, όσα είναι. Τα μάζευε όλη μέρα, λέει. Άστα και μη χειρότερα. Ωραία κουβέντα ανοίξαμε. Ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, οπότε έχουμε να πούμε αρκετά στην πορεία. Εγώ σήμερα πήρα χαμπάρι αυτό το ξεκινάει το πρωτάθλημα Σαββατοκύριακο, να ξέρεις. Καλά, γιατί είχα στο νόμο ότι ξεκινάει κάπου στα κοντά, αλλά νόμιζα το άλλο Σαββατοκύριακο. Γιατί βιάζεστε τόσο. Ρε Νίκο. Διακοπές το κόσμο ακόμα, ρε φίλε. Το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου είναι, συγγνώμη. Τι τελευταίο Σαββατοκύριακο. Κόρνερ για τον Αποέλ. Ο Μαρτίνες, ο φίλος σου, να του φυλάξει. Ωραία, και τα γνωστάκια του Αϊ. Πάμε από Ελλάδα, πάμε. Ο Νάνα. Ο Νάνα, πολύ καλό θεματοφύλακα. Όλα όρθιο θα τρώει. Ο Νάνα, ο Νάνα. Ζουαουζίνιο. Ζωδίου. Πάμε τώρα, ανεβαίνει το στόπερ. Του παίρνει όλου το παραμάζωμα 1-0. Για να δούμε τι θα γίνει. Εντάξει, μετά το 20-20 κάτι κάνει ο Αποέλ. Ε? Είναι ο Αποέλ ή το Αποέλ. Ο Αποέλ. Είναι ο αθλητικός ποδοσφαιρικός όμιλος εν ήλιο. Ο Αποέλ. Μάτιτς, πολύ καλό. Το United τον πήρε, βέβαια. Πολύ καλό. Τσέλσι παλιότερα, ναι. Καλό Μπενφίκα. Αχ. Ωραίος. Ωραίος ο Παλαιό. Μπράβο. Ωραίος, δυνατός. Οπότε δηλαδή είναι και βραδιά Champions League. Ολυμπιακός με παίζει αύριο. Είναι Ολυμπιακός Κράσνονταρ αύριο, ε. Ω. Άντε. Σαν το Γιώργη ήταν αυτό λίγο το. Όχι, βρε αγόρι μου. Κόρνερ. Ανεβαίνει από ελ. Παίρνει μέτρα στο γήπεδο. Σε ευκαιρία καλύτερα. Παίζει τέτοιο εκεί πέρα. Σάβα Γκέντσογλου. Παίζει. Γκέντσο, ναι. Και δεν ξέρω αν είναι τώρα έτσι στην δεκάδα. Και ο Πραξιτέλης Βούρος. Πραξιτέλης Βούρος. Το Ολυμπιακό με τον μπακ. Στόπερ. Μπακ. Πραξιτέλης Βούρος. Πραξιτέλης Βούρος. Πότε, πρόπερση. Στον Ολυμπιακό, ε. Ναι. Εκεί ήταν το που είχε βγάλει και τον Ανδρούτσο και δεν ξέρω τι πώ του λέγανε όλου αυτού. Και το Ρέτσο που τον πούλησε. Okay. Πάμε από Ελλάρα, πάμε. Πάμε παλικαράκια, πάμε. Πάμε, έλα, έλα. Πού την έστειλε, βρε αγόρι μου και εσύ την μπάλα. Αχ, ναι, ο κόρνερ, δεν πειράζει. Πει στα σκοινιά ο Άγιαξ, τα λέγαμε. Στα σκοινιά η Ολλανδή, έτσι, άντερ από Ελλάρα. Και δύο κοίτα πριν σε δύο Άγιαξ. Δύο κοίτα μπορεί να έχει σε δύο παιχνίδια με τον Πάουκ. Σύνολο. Λε τώρα να το σφάξουν επίτηδε επειδή τον ευνοήσαν την προηγούμενη εβδομάδα. Έπεσε πολύ ξεφωνητό, φίλε. Πολύ ξεφωνητό. Ο Νάνα. Γενικά οι παοξίδε πλέον στα μέσα κοινωνική διοίκηση είναι πολύ δυνατοί. Πολύ δυνατοί. Ο Μάτι πάλι πάει στο κόρνερ. Αργά. Αυτό είναι ο Ζιγιέχ. Ζιγιέχ τον λέμε να δούμε. Ζιγιέχ. Ναι. Ο Μάτι πάλι, για να δούμε. Ο άλλο τεμέσο τη Τσέλση και τη Κρέμερ. Βέβαια, εδώ στον Απέλ, βέβαια. Και όντω είναι και αυτό αριστεροπόδαρο. Για να δούμε. Μάτι. Εκτελεί ο Νάνα με τον Κρέμερ. Την πάλι το μεταφλέκο δεν ακουμπάει ποτέ. Τέλος πάντων. Πάλι λοιπόν, από έλεγχο στην κατοχή. Άντε ρε σκυλιά. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Νίκο, πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Στοίχημα.gr. Μπείτε να παίξετε επόμενο γκολ από ελ. Ψήνετε, μυρίζει. Κατεβάζετε την εφαρμογή. Εύκολα και απλά στο τάμπλετ ή το κινητό σα. Στοίχημα μαζί μα. Γκολ η Σλάβια Πράγα 0-1 με συνέδρα τη Κλουζ. 0-1 η Μπρίζ από νωρί συνέδρα τη Λίντσερ. 0-0 στο Γαθιπί από ελ. Άγιαξ, πάμε στο break και επιστρέφουμε. Ναι, γεια σα. Γεια σα. Καλά είστε. Δόξα τω Θεώ. Συνεχίζουμε εδώ. Μπαλαντέρ μέχρι και τι 12. Πάμε παρέα εδώ στο Λίμπερο 103,4. Σήμερα Τρίτη, Νίκο Παπαδόπουλε, 20 Αυγούστου μετά πολλά, ε. Εσείς ξεκινάτε πρωτάθλημα. Φαγώθηκες, ρε Νίκο, εντάξει. 20 Αυγούστου, ρε φίλε. 20 Αυγούστου. Ό,τι να είναι. Ήταν η. Αν το κύριε θα ξεκινήσει 10 Σεπτεμβρίου. Σωστά. Τέλος πάντων, λοιπόν, 39 λεπτά αγώνα. Ο μεγάλος από ελ κάνει πολύ καλή εμφάνιση. Ο Ταμάρη, Νίκο Παπαδόπουλε, τι είναι, τι Ταμάρη είναι αυτό. Πάει Googler λίγο να δούμε τι είναι αυτό το παλικάρι. Ταμάρι, κάτσε. Ναι, ναι. Ταμάρι ή Ταμάρι. Κάτσε πόσο ρόστερ το Αποέλ, φίλε. Κάτι Αιγυπτιο τέτοιο πρέπει να είναι. Αποέλ, transfer market. Ο τύπος είναι λίγο υδραυλικούλης από εκεί. Μικρός υδραυλικός. Ναι. Αποέλ, τάξε. Μέσω τρικάλων πηγαίνει ρε παιδιά άνθρωπος και είναι και ποδοσφαιρικός. Άντε ρε Νίκο, πάτω το όνομά του. Θέλω εδώ, Μουσά Αλ Ταμάρι, Winger, 22 χρονών. Ο φίλε δυνατός, ο Μουσά Αλ Ταμάρι. Από την Ιορδανία. Μπράβο. Τζορντέν. Από το Αμάν, place of birth Αμάν. Right Winger. Σαν το Τζιγιές παίζει. Ναι. Εντάξει, βέβαια δεν έχει τεχνική του Τζιγιές, οκ. Okay, αλλά... Πήγε στον Αποέλ φέτος, κάτσε. Πήγε στον Αποέλ πέρυσι, ένα χρόνο έχει.
Πρώτη του ομάδα στην Ευρώπη. 22 χρονών. Ιδραυλικούλης ο. Καλός, καλός. Μουσά. Ταμάρι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, από πού θες να ξεκινήσουμε, Νίκο μου? Να σου κάνω την ερώτηση στον αέρα που σου έκανα και πριν έξω. Είναι normal, μπορεί να γίνει. Θα έδινες 8 ευρώ για να δεις ΠΑΟ Κάρης στη Τούμπα? Τι, εκείνο θα είναι ντέρμπι, ρε φίλε, δεν πάει να κάνει 5 ευρώ. 5 ευρώ θα είναι το πάκο πανεπιστημιακό. Θα είμαι. Ναι, ρε παιδί μου, στο ενδεχόμενο που δεν είσαι. Θα πλήρωνε ο Λίμπρο για να το δω. Ναι. Άρα. Λεφτάκια πάλι για τον πάκο, όπως και να έχει. Γιατί δεν φύγει να πει ο Λίμπρο? Η δουλειά του Λίμπρο είναι να δει το παιχνίδι. Δεν κατάλαβα. Πες ότι είστε, ρε φίλε. Ωραία. Η δουλειά μου, ρε φίλε, είναι να πληρώσει το. Δεν πληρώνω, ρε. Πες ότι είστε, ρε φίλε, δεν ασχολείσαι με αυτό το πράγμα. Ωραία. Και είστε τρεις φίλοι αριανοί. Ναι. Έτσι. Και έρχεται η ώρα του αγώνα. Είναι ο Νίνι υπερπάντων αγώνα για τον Άρη παραδοσιακά σε όλα τα αθλήματα. Ο Νίνι υπερπάντων αγώνα. Πάντα. Ωραία. Έχετε από το πρωί εκεί πέρα τρώγε τα ταγκόνε. Ναι, πώ θα του κάνουμε του Τούρκου και τέτοια. Τα πολύ ωραία. Είπε ο Νίκο που ο Πάκο ασχολείται όλο το ρεύμα. Ναι, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ναι. Και μαζεύεστε και δέντε εσεί πότε δούμε το μάτς. Ωραία. Και είστε τρει κολλητοί. Εντάξει. Πε ότι δεν δούλευα. Βγάζετε την οχτάρα για να το δείτε. Πε ότι δεν δούλευα δηλαδή. Δεν ναι, σπίτι ρε φίλε. Ναι, ναι, ότι δεν είναι εσύ σου, όχι το να μπλέξει τώρα με τον κάθε προπονητή. Έχω κολλητού. Ο κολλητό μου, ρε παιδί μου, ένα είναι ΠΑΟΚ. Τι σα το έλεγα. Πλήρωσε να βγούμε σπίτι, το δούμε. Δεν μπορώ, θα πάω Τούμπα. Δεν θα πάω Τούμπα, θα το δούμε. Ναι, όχι, δεν μπορώ, θα πάω. Έχω σπίτι. Πήρα διαρκεία. Έχω κι άλλο κολλητό που είναι ΠΑΟΚ. Δεν θα βγει από τσέπη σου δηλαδή κάποιο ευρώ για να δει τον Άρη να παίζει Τούμπα, για παράδειγμα. Δεν είναι, επειδή ο Παπαδόπουλος είναι γερότερο κυμπάρι, αυτό το ξέρετε. Ναι. Αλλά δεν φαίνεται και πολύ, α πούμε. Δεν ξέρω. Δεν δείχνει κυμπάρι λύκη με αυτά που λες. Τι θα έκανα. Ναι. Γιατί είναι εμεί το καθένα, θα σου πληρώσω και όλα. Και πού το δει το μάτσα, φίλε? Δεν θα βρω ακόμα. Την Νόβα θα την πληρώνει για να τη δει. Δεν έχω. Ή την Κοσμοτέ TV. Δεν έχω ούτε Κοσμοτέ. Μπράβο, Νικροστό δημοσιογράφο, φίλε, μπράβο. Δεν χάνει μάτς, φίλε, έτσι. Ενημερώνεσαι για όλα. Σε έχει φάει, ρε φίλε, το κυτρινό μαύρο κομμάτι, ρε Νίκο. Δηλαδή δεν ανοίγει ορίζοντε. Live streaming. Δεν ανοίγει ορίζοντε. Ποιο live streaming δεν υπάρχει? Υπάρχει, εγώ μια χαρά το βλέπω. Εσύ δεν ξέρω γιατί. Πού ρε? Έχω εγώ τι άκρε μου. Άσε, ρε Νίκο, τα βλέπει live streaming. Αφού πέρα το μάτς του Άρη και γενικότερα δεν ασχολείσαι με κάτι άλλο, ρε φίλε. Ασχολούμαι φυσικά. Άσε, ρε Νίκο, τώρα ασχολείσαι τώρα. Σε παρακαλώ. Άντε, γιατί κάνω πλαγιά. Λείπει μια εβδομάδα και ήρθε να μα την πει κιόλα. Πάω Ολυμπιακό. Το ντέρμπι του τίτλου. Εντάξει. Μαζεύεστε πάλι να με του δύο φίλου παοξίδε. Θα πληρώσω. Εντάξει. Θα πληρώ. Ναι. Εγώ εκεί ήμουν να πάω 15 ευρώ να βάζω το paper, να ξέρει. 15. Αυτό το έλεγα σοντά νωρίτερα στα derby. Δεν πρέπει να το βάζει 4 και 9. Μα δεν το βάζει 4 και 9. Πρέπει να το βάζει 10. Όχι. Διπλά. Δεν ξέρω να τα βάζει διπλά, αλλά δεν νομίζω το πόσο θα είναι ίδιο στα derby και είναι και φυσιολογικό. Αν μείνει μόνιμα εκεί όλο το χρόνο. Ναι, είναι και αυτό ένα ζήτημα. Δηλαδή αγόρασε κάμερα ο Ιβάν να κάνει τέτοιο τώρα. Εδώ και καιρό γενικότερα δουλεύεται αυτό το project. Δεν είναι δηλαδή μια απόφαση που πάρθηκε σήμερα. Απλά σήμερα ανακοινώθηκε. Λέγεται ότι από πλευράς ΠΑΟΚ είναι όλα ό,τι χρειάζεται για μια μετάδοση αγώνα. Έτσι, μετάδοση αγώνα σύγχρονη, έτσι, υψηλού επίπεδου. Λένε ότι είναι έτοιμο για να γίνει. Θα έχει ενδιαφέρον, φίλε, να το δούμε. Τη μετάδοση το μόνο που. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Το μόνο που φοβάμαι εγώ, βέβαια. Οκ. Okay, επειδή μιλάμε για ίντερνετ στην Ελλάδα. Έτσι. Το κομμάτι της υπερφόρτωσης σε μένα με προβληματίζει λίγο, να ξέρεις. Λες να έχουμε. Παρότι προφανώς και υπάρχει πρόβληση για κάτι τέτοιο, έτσι. Ναι, δεν για το συζητάμε. Για τώρα θα πούνε. Απλά επειδή μιλάμε για το ίντερνετ στην Ελλάδα, ξαναλέω. 100-200.000 άτομα δεν θα βγούνε. 200 λες, τόσο πολύ το βάζεις. Άντε, 100 όγκο. Λοιπόν, εγώ τα έβαλα κάτω και προσπάθησα να βρω ένα μέσο όρο. Ωραία. Εντάξει, τώρα προφανώς. Πες μου λίγο γιατί το έχω λίγο χαμένο. Στη Super League 1. Έτσι. Είναι ο Πανετολικός. Ωραία. Είναι η Λάρισα. Μιλάω τώρα τις ομάδες που. Τις μικρομεσαίες, παιδί μου. Για το ίντερνετ εκεί. Η Λαμία είναι. Ναι. Ποια άλλη? Κάτσε λίγο να μπούμε να δω. Πάω Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Άρης, Παναθηναϊκός. Όφη. Πανετολικός. Λαμία, Λάρισα. Καλά πας. Προχώρα. Τι μου λείπει ακόμα. Τι σου λείπει. Λοιπόν, κάτσε εδώ πέρα, φίλε Super League. ΑΕΚ, Λάρισα, Άρης, Αστέρας Τρίπολης, Ατρόμητος, Νούπου Σου, Βόλος, Λαμία, Ξάνθη, Ολυμπιακός, Όφη, Παναθηναϊκός, Πανετολικός, ΠΑΟΚ, Πανιώνιος. Πιθανολογώ, ρε φίλε, τώρα ότι άμα θα παίζει, ξέρω εγώ, ΠΑΟΚ, Ξάνθη, έτσι, δεν θα το βλέπουν, ρε φίλε, όσοι θα βλέπουν, ξέρω εγώ, το ΠΑΟΚ Άρης, όσοι θα βλέπουν το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Και θα το βάλεις ένα 5 ευρώ πάλι. Ναι, εγώ όμως θα βγάλω μέσο όρο. Ένα τάλαρο. Προσπαθώ να βγάλω μέσο όρο. Δεν βγαίνει, ρε φίλε, ένα κατοστάρικο το μάτς. Που να βλέπουν το μάτς. Εντάξει, επειδή τόσα χρόνια είναι στην Νόβα, δεν έχουμε εικόνα. 100 επί 5.
500, Νίκο. Μια χαρά. Καλά είναι. Τσέπη. Καθαρά. Δεν ξέρω αν είναι καθαρά τσέπη όλα. Εντάξει, θα πάει και στην εφορία. Ρε φίλε, έχει και μια παραγωγή για να γίνει το παιχνίδι. Το παιχνίδι δεν είναι φθηνό για να γίνει. 20-30 χιλιάρια κάνω δώσει την παραγωγή. Άντε, βαριά εγώ σου λέω. Αποκλείεται, πολλά λέω. Δεν ξέρω. Τι γίνεται. Είναι πολύ ενδιαφέρον το σκηνικό αυτό. Μακάρι να πάει καλά. Μακάρι να είναι δηλαδή άρτιο τεχνολογικά και να μην έχει κανένα θέμα. Έχει πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Κοίτα, από το εξωτερικό και επίσης δεν έχω δει από πουθενά από φίλο του ΠΑΟΚ κάποιο αρνητικό σχόλιο. Από το εξωτερικό θα πάρει πολύ κόσμο σίγουρα. Κοίταξε. Αυστραλίες, Γερμανίες, Αγγλίες. Το ΠΑΟΚ TV κυρίως πέρσι. Ναι, νομίζω ότι πολλά από τα εντός έδρας παιχνίδια ήταν διαθέσιμα στην πλατφόρμα για τους κατοίκους του εξωτερικού. Πάλι με pay per view. Νομίζω ότι ήταν 3,99. Μπορεί να κάνω λάθος. Να μου πεις ποιος θα κάνει τη μετάδοση. Πού να ξέρω, ρε φίλε. Κόλκας. Δεν ξέρω. Θα παίρνουν δημοσιογράφους του ΠΑΟΚ ή θα δεν υπάρχει κάποιος μόνο. Δεν το ξέρω. Ασχολείσαι με μικρά πράγματα ενώ η ουσία. Εμένα με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει. Γιατί σε ενδιαφέρει, ρε Νίκο. Έχω περίμενη περίεργο. Γιατί σε Θεσσαλονίκη, γι' αυτό. Γιατί σε ενδιαφέρουν πράγματα τα οποία δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον. Ποιος θα κάνει μετάδοση. Να ποιος θα κάνει μετάδοση. Αυτός! Ωραία. Εδώ σου λέει ότι έχεις δει από καμιά ομάδα σε όλο τον πλανήτη να μεταδίδει τα παιχνίδια της αποκλειστικά. Εντάξει, ρε Νίκο, πρωτοπορία ΠΑΟΚ. Ωραία, το κλείσαμε. Μα δεν στο λέω γι' αυτό, ρε φίλο. Το λέω ότι είναι κάτι καινούριο. Πρωτοπορία, ευχαριστώ πολύ. Έχει ένα ενδιαφέρον. Okay. Ημίχρονο στο Γασιπί, 0-0. Ο Γάβρος τον πειράζει, θα τα δώσει τα 5 ευρώ για να το παιχνίδι. Θα τα δώσει. Μαρινάκης. Μαρινάκης, άμα έρθει όμως. Τι άμα έρθει. Ο Γάβρος λες. Εντάξει. Ρε παιδί μου, πάω Ολυμπιακό στην Τούμπα. Μαζεμένοι όλοι κάτω στην Τούμπα. Ναι, ωραία. Τρούμπα. Ποιος δίνει τα λεφτά για να την πρέπει να τα δώσει. Πού το δούνε. Έχει αναβαδοστεί πολύ Τούμπα. Ναι. Θα πάνε σε ένα σπόρτς καφέ που θα πληρώσει το σπόρτς καφέ για το παιχνίδι. Πω. Έτσι. Έτσι. Ωραίο σκηνικό. Έτσι. Και όλα τσέπη, ε. Τσέπη, βέβαια. Τα συγχτηρίζουν όλα, ξέρω εγώ, τον Σαββίδη για το φίλο δεν αλλά τι να κάνει, θα το δει στο μάτσο. Τι γίνεται, παιδί με την ομάδα μα. Και να ακού κόλκα στον Πειραιά. Φαντάζεσαι. Που δεν λέω θα κάνω στάφου μεταφράσει, δεν ξέρω. Ωραίο θα είναι. Ε. Και να λέει τα συχάματα, ξέρω εγώ, του Πειραιά και τέτοια. Αποθέωση. Τρέλα. Γιατί να είστε προετοιμασμένοι για το ότι στο ΠΑΟΚ TV δεν θα υπάρχει αντικειμενικότητα φυσικά. Γιατί δεν υπάρχει αντικειμενικότητα, ρε φίλε. Δεν νομίζω. Η μεταδόση στα φιλικά ήταν πολύ ψηλό επίπεδο. Πέρα την πλάκα. Ήταν φιλικά, Νίκο. Ήταν φιλικά. Δεν θα υπάρχει αντικειμενικότητα. Γιατί να μην υπάρχει αντικειμενικότητα, ρε φίλε. Σου είπα ότι υπάρχει. Βασιλιά, λίγο το χαλάκι, ρε φίλε, που να παίζει κόπη και να μην δεν ακούμε τίποτα. Μιλάμε μόνοι μας. Πώς το λένε. Στον ΠΑΟΚ γενικά έχουν τρέξει όλες τις διαδικασίες ώστε να είναι μια πολύ υψηλού επίπεδου μετάδοση. Και αυτό περιλαμβάνει και το κομμάτι του ηχητικό. Μάλιστα. Και εσύ κάτσε και ασχολήσου με την ΕΡΤ. Με την Νόβα δεν είναι το θέμα σας περισσότερο, όχι τόσο με την ΕΡΤ. Γιατί εγώ αυτό αντιλαμβάνω. Δεν τοποθετηθώ για την Νόβα, φίλε. Καταρχάς, και αν τοποθετηθώ. Γιατί έχουμε και φίλους εκεί πέρα, όχι τίποτα. Ναι, αυτό. Όχι, πραγματικά τώρα πέρα από την πλάκα. Ναι. Υπάρχει κόσμος ο οποίος ζει από εκεί, έτσι. 100%. Λοιπόν, θα μου πεις. Αυτό έχει να κάνει με, τους κομμάτι, με τα παιδιά που είναι εργαζόμενα εκεί και υπάρχουν το κομμάτι της εταιρείας το οποίο λειτουργεί έτσι. Αυτό που έκανε χθες η Νόβα πάντως ήταν πολύ άσχημο. Αυτό το κείμενο. Τι ακριβώς έγραφε. Σαν ανακοίνωση τώρα ήταν. Νομίζω ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Ναι. Για να πάρθει η απόφαση από τον ΠΑΟΚ αυτή. Δηλαδή, το να γράφετε ένα τέτοιο κείμενο που δεν ξέρω πού αποσκοπούσε. Υποτίθεται ότι ήταν ένα κείμενο σαν τα διάφορα κείμενα που γράφονται κατά καιρό σε διάφορα site που είναι λίγο, έχουν μια πολιτική έτσι χρειά, ποδοσφαιρική. Στη λογική ότι. Θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα και ότι είναι όλα τα άλλα εκ του πονηρού και ότι η Νόβα έχει τρεις λαοφιλέστερες ομάδες της χώρας, τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ. Εντάξει. Και κάπως θα έλεγε λίγο περίεργα μέσα ότι. Δεν το θυμάμαι. Πάρε το λίγο ρε φίλε να το δούμε. Το κείμενο αυτό της Νόβα. Και φωτογράφησε τον ΠΑΟΚ, παιδί μου. Ωραία. Εγώ το διαχωρίζω το κομμάτι της λογικής αυτής από το κομμάτι που έχει να κάνει με τους εργαζόμενους εκεί, έτσι. Τα παιδιά τη δουλειά τους κάνουν και. Θα λοιπόν, και στα γήπεδα και όλα αυτά. Το επίμαχο άκρο, όπως διαβάζω εδώ πέρα, την ίδια στιγμή. Την ίδια στιγμή, η Νόβα έχει συμφωνία με τις τρεις δημοφιλέστερες ομάδες ΑΕΚ, Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, καθώς και με ΑΕΛ, Αστέρα, Τρίπολης, Βόλο και Πανιόνιο. Τι γελάζει. 18 ώρες δεν βλέπω τον Άρη ασχολείται. Δεν υπάρχει, ρε φίλε. Ποιον Άρη, μωρέ. Όλοι ασχολούνται με αυτό από χθες. Δεν μίλησε 100% για τον Άρη χθες. Λοιπόν,
Όσον αφορά τους ΠΑΟΚ και ΟΦΗ, οι οποίοι δεν έχουν ανακοινώσει ακόμα την τηλεοπτική του στέγη για την επόμενη σεζόν, αυτό αποτελεί καθαρά επιχειρηματική του απόφαση, η οποία έχει αρκετό ρίσκο, καθώς φαίνεται να έχουν μείνει ακόμη στις υποσχέσεις και στα υπέρογκα ως παράλογα ποσά που τους έταξε προεκλογικά η προηγούμενη κυβέρνηση. Αυτό βέβαια είναι δικαίωμά του, καθώς μιλάμε για ποδοσφαιρικές ανώνυμες στήριξης, οι οποίες βέβαια εδώ δεν έχει και πολύ άδικο, γιατί περίμενε 7,5. Μοιάζει εσένα, ρε φίλε. Ωραία. Εκεί αυτό βέβαια είναι δικαίωμά του, καθώς μιλάμε για ποδοσφαιρικές ανώνυμες στήριξης. Το λέει, είναι δικαίωμά του, ρε φίλε. Οι οποίες μπορούν να παίρνουν τα ρίσκα τους και να αναμένουν τις κατάλληλες αποδόσεις για αυτές τις αποφάσεις. Σίγουρα όμως δεν μπορούμε να συζητάμε για αναβολή έναρξης ολόκληρου πρωταθλήματος λόγω επιχειρηματικού ρίσκου που αναλαμβάνουν συγκεκριμένες εταιρείες. Έχει δίκιο η Νόβα. Η εκφράση Νόβα περί των τριών δημοσιοφιλέστερων ομάδων επιχειρηματική αποφάση και το ρίσκο από τα παράλογα ποσά έσαινε σαν γάγκελα, λέει, τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Τα social media ξαφνικά πήραν φωτιά, μαζικές αναφορές για εμπάργκο και σφοδρές αντιδράσεις. Αναντίον της Νόβα, όπως φαίνεται, θα είναι ακόμα μισό καλοκαιρινό σύριαλ που περιλαμβάνει διαρκής αναταράξεις για πρόβλημα συνέχεια. Που σα μου πέτρεψε να δω στο Παναθηναϊκό είναι normal στον Ολυμπιακό. Καλά, το Παναθηναϊκό είναι τώρα απόλυτα. Είναι πολύ υπερβολή το ποσό που πήρε. Μην τρελαθούμε. Όχι, εγώ το λέω, ρε φίλε. Εγώ ξέρω τι σα αυτά. Είμαι δίκαιο. Ξέρω, Νίκο, ναι, αγόρι μου. Δεν είμαι, Νίκο. Είσαι, Νίκο μου, ναι. Ηρωνεύεσαι. Φυσικά είσαι. Νίκο μου. Αυτό λέω. Λοιπόν, τώρα το Παναθηναϊκό θα το πουθενά 5,2 εκατομμύρια. Γιατί τι έχει παρουσιάσει ο Παναθηναϊκό και έχει να πάρει 5,2 εκατομμύρια δηλαδή. Να. Είναι δυνατόν, οκ, okay, πρόσεξε με, είναι μια ομάδα η οποία έχει περισσότερο κόσμο. Έχει μεγαλύτερη δυναμική, είναι οκ, okay, αλλά ρε φίλε, αυτή τη στιγμή. Ναι, πρόσεξε με, αυτή τη στιγμή. Όχι, okay, μαγκιά σου που το πήρε. Αλλά αυτή τη στιγμή έχει ποτέ θα διαχειριστεί μια ομάδα η οποία πέρυσι πήρε τον Νταμπλ. Όπως και να το κάνουμε, πήρε τον Νταμπλ. Έχει αυξήσει την εμπορικότητα της πάρα πολύ. Ναι, και εκτός από αυτό, έχει και πάρα πολύ κόσμο ο οποίος λόγω του Νταμπλ είναι πολύ έτοιμος. Πολύ... Είναι άλλο το επίθετο που θέλω να χρησιμοποιήσω, αλλά δεν μπορώ να το πω στον αέρα. Ναι. Ταυλωμένο, θα ναι, λέγαμε. Ωραία. Ναι. Και σου λέω από την ανακοίνωση του ΠΑΟΚ και μετά για το ΠΑΟΚ TV, δεν έχω δει πουθενά, αλήθεια σου λέω, ούτε ένα αρνητικό σχόλιο. Ούτε ένα. Κάποιον που να λέει ότι να, μήπως όχι. Πραγματικά είναι όλοι μαζί με τρέλα. Το έχουν πάει αλλού. Τέλος πάντων, τι να σου πω. Είναι μια κατάσταση που θα τη ζήσουμε. Τα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου είναι όλα τηλεοπτικά. Δηλαδή, όλες οι ομάδες οι οποίες από πέρυσι ήταν στην ΕΡΤ. Έχει κανονικά μετάδοση σε όλες. Ναι, ο Άρης είναι οριστικό. Το γράψαμε και σε All About the Άρης νωρίτερα το απόγευμα. Είναι οριστικό. Ότι είναι οριστικό. Ναι. Είναι οριστικό. Τι γελάς τώρα, μας ακούει κάποιος δεν καταλαβαίνει τι λέμε, ρε φίλε. Δεν πειράζει. Άμα θέλετε, το εξηγήσουμε. Δεν γίνεται όπως στον αέρα. Είναι οριστικό. Λέγε, ρε. Του Άρη λοιπόν είναι οριστικό. Οκ. Τι ώρα παίζει ο Σάββατο, ρε. 9. Είναι οριστικό. 9 το βράδυ. Και ο ΠΑΟΚ. Όχι, το πρωί είναι λίγο. Τι 9, ρε φίλε. Και ο ΠΑΟΚ τέτοια ώρα παίζει. Ο ΠΑΟΚ παίζει 8 την Κυριακή. 8, εντάξει, θα προλάβουμε, θα έχουμε γυρίσει. Για πες. Άντε, λέγε, ρε. Με κατέστρεψες. Δηλαδή. Είναι οριστικό. Με κατέστρεψες στο σπίτι μου. Λοιπόν, το γράψαμε και νωρίτερα στο All About Aris, ότι... Δεν διαβάζουμε All About Aris, Ρενικό, πες τα μας. Τι ομάδα, θα το πω. Ναι. Ότι θα εξαντλήσει και το δεύτερο χρόνο του συμβολέου του Άρης με την ΕΡΤ, χωρίς okay. διαφοροποίηση στο ποσό το οποίο θα πάρει. Ό,τι είχε συμφωνήσει πέρσι. 2 εκατομμύρια. Okay. Απλά είναι στον Άρη λίγο κάποια μπόνους που υπήρχε ένα συμβόλαιο, το αν θα διαφοροποιηθούν. Από αυτούς εδώ, ποιος άλλος είναι ΕΡΤ? Πανετολικός Ατρόμητος, Ξάνθη. Ξανθιάρης. Και ένας ακόμα. Λαμία. Λαμία. Νομίζω και Λαμία. Και Λαμία μπορεί. Μπορεί Λαμία να μην είναι, μπορεί Λαμία να είναι Νόβα πλέον. Μπορεί. Τέλος πάντων. Okay. Ο Όφη ομαδικός ο οποίος δεν είναι πουθενά πλέον. Ναι, ναι, ναι. Ούτε Νόβα, ούτε Όφη TV, ξέρω εγώ. Όφη TV. Ναι. Όφη TV δύσκολα. Ναι. Οκ. Okay. Μάλιστα. Ωραία. Οπότε λοιπόν, τα παιχνίδια είναι όλα τηλεοπτικά. Είτε έτσι είτε αλλιώς. Δηλαδή το Λαμία Παναθηναϊκός το δείχνει Νίκο. Έλα, μπράβο. Μ' αρέσει. Τώρα τα λες ωραία. Δεν έχει. Αντεγράφει από δίπλα. Όχι. Πολύ ωραία η Super League. Θα έχει το λόγο γιατί δεν γράφει τίποτα από δίπλα. Μάλλον ναι. Πολύ χρηστικό το site. Και αύριο, πραγματικά, και αύριο θα βγουν και οι διαιτητές. Α, ναι. Τετάκτη, βέβαια. Ωραία. Οι πρώτοι διαιτητές σε ζώνη. Θα έχουμε πουθενά ξένο αυτήν την εβδομάδα. Όχι, λογικά. Δεν έχει ντέρμπι. Ναι. Έχει, ρε φίλε. Πρώτη αγωνιστική βλέπω δημοτικό στάδιο Περιστερίου, Ατρόμητος ΑΕΚ. Σωστό! Θα έχει ξένο διαιτητής ο Ατρόμητος ΑΕΚ. Διάβαζα τις προηγούμενες ημέρες, στο μεταξύ κάθε φορά που γράφετε κάποιο τέτοιο ρεπορτάζ προσπαθείς να σταθμίσεις ποιος το γράφει, αυτός που το γράφει από ποια πλευρά είναι και αν μπορεί να έχει μια βάση αλήθειας. Διάβαζα ότι
ο αρχιδιαιτητής Νίκο Βοδόπουλε, ο Μέλο Περέιρα, μετέφερε τέλος πάντων στους υφισταμένους του ότι φέτος θα είναι λιγότεροι οι ξένοι διαιτητές που θα έρθουν, με απότερο σκοπό από του χρόνου να μην είναι καθόλου, ρε παιδί μου. Ναι. Αυτό τι είναι το παράδειγμα που το δείχνεις. Πολύ και κάτι καινούργιο κιόλας. Τι μου το δείχνεις αυτό, μόνο έξι θα νικήσει στο Βόλο. Κάποτε τα κορόιδευες αυτά. Δεν μπορώ να καταλάβω ποιο είναι το θέμα εδώ. Κάποτε τα κορόιδευες αυτά. Ναι, έγινε κάτι σήμερα που δεν έχει υποπέσει την αντίληψή μου. Κάποτε τα κορόιδευες αυτά. Αυτό το έχει γραφτεί πριν καμιά 5-6 πριν κανένα μήνα και τώρα του κατάδει εκεί πέρα πάνω. Αυτό έχει καιρό δανεικό. Ποιο πήγε σήμερα, Νίκο? Πήγε κάποιο, κάτι διάβασμα. Πήγε δανεικό το Μελίσσα, αλλά τον Πάκο Μπόλ. Παίρνει. Ναι. Ωραία. Έχεις ήδη... Αυτά κάποτε τα κορόιδευες, Νίκο. Υπάρχει μια καλή συνεργασία. Υπάρχουν άνθρωποι εκεί πέρα οι οποίοι μπορούν να εγγυηθούν ότι παιδιά που ανήκουν στον Πάκο μπορούν να πάρουν συμμετοχή. Δεν μπορώ να καταλάβω. Και ο Ολυμπιακό που κατηγορεί κάποτε έχει καλέ συνεργασίε. Okay. Ναι, κοίταξε, το θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ τους δίνει δανεικούς. Δεν τι. Τους αφήνει ελεύθερους για να πάνε κάπου αλλού. Δεν θυμάμαι τον Ολυμπιακό να έκανε κάτι τέτοιο. Θυμάμαι εγώ. Θυμάσαι, Νίκο. Ναι, ναι. Θυμάσαι. Θυμάμαι, ας πούμε, τη θρηλυκή ανακοίνωση για συμβόλαιο 6 μηνών. Μα για ελεύθερο παίχτη. Ο οποίος παραδόξως έμεινε κιόλας το καλοκαίρι. Δύο χρόνια συμβόλαιο κλειστό. Από το καλοκαίρι και μετά. Το Σιόπι, αφού δεν ήταν δικό σου παίχτη, πώς τον πούλησες? Τι είπα, εγώ δεν ήταν δικό σου παίχτη. Α, είπες εγώ ότι δεν είναι. Γιατί για δανεικούς λέγατε. Ο Μαρτίνες πώς ανανέωσε? Έλαντε. Πολύ καλή ερώτηση. Πώς ανανέωσε ο Μαρτίνες? Φατζίδης που ήταν 6 μήνες ελεύθερος που ήρθε για 6 μήνες και μετά έκανε κλειστό διαιτητή. Αφού ήθελε να πάει στο εξωτερικό και δεν έβρισκε. Έχω δει πολλές φορές εξάμεινα συμβόλαια σε κλειστό. Εντάξει, αφού μετά έλεγε το καλοκαίρι να δω τι θα κάνουμε το εξωτερικό, αφού δεν έβρισκε το εξωτερικό. Βλέπεις τι ωραία που είναι τα πράγματα. Όταν είσαι την άλλη πλευρά. Φυσικά και βλέπω. Με βγάλεσαι τα ρούχα μου. Θα μπορούσα και εγώ να σου λέω ότι ο Μελίσσας πάει ελεύθερο στο Βόλο. Ναι, δεν είναι το ίδιο. Μην παίζεις έτσι. Ξέρεις πολύ καλά τι θέλω να πω. Μην παίζεις έτσι. Ναι, αλλά το θέμα τώρα ποιο είναι? Σέβομαι. Τότε ρε φίλε, κάποτε. Όχι, εγώ δεν σου λέω. Κάνεις... Δικαίωμά σου είναι. Εγώ δεν σε κατηγορώ γι' αυτό. Εντάξει, ο καθένας δίνει, κάνει ό,τι θέλει. Αλλά κάποτε αυτά τα κατηγορούσε και βγαίνα στα ραδιόφωνα και κράζατε. Ιδανική και από εδώ και από εκεί. Εντάξει. Και τώρα εσύ κάνεις αυτό. Όχι, εγώ δεν έχω θέμα. Κάνεις ό,τι θες. Εγώ δεν έχω θέμα με το ότι έδωσε εξιδανικούς. Εγώ έχω θέμα με το ότι κάνεις κάτι το οποίο κατηγορούσες. Υπήρχε δρυμή κατηγορώ, Νίκο Μοσκοβίτη. Και σου απάντησε σε αυτά που σου είπα και δεν είχες να μου πεις κάτι. Τι δεν είχα να σου πω κάτι? Ότι τι. Σου είπα ότι ο Πάχος δίνει δανεικούς. Και ο Ολυμπιακός έδινε δανεικούς. Δεν έδινε και ο Ολυμπιακός έδινε δανεικούς, φίλε. Ναι, βεβαίως. Τώρα το κάνει με ελεύθερους. Δεν το κάνει με ελεύθερους πουθενά, φίλε. Δεν έχω το κάνει με ελεύθερους πουθενά. Δεν το έχει, δεν έχω δει, φίλε, τίποτα τέτοιο. Έγινε. Εδώ σου μιλάω, φίλε, δανεικός, το λέει. Άστα υπόλοιπα. Φαντάσου λοιπόν πόσο έχει μεγαλώσει ο Πάοκ και πόσο έχει μικρύνει ο Ολυμπιακός. Ο Πάοκ έχει να δώσει 6 παίχτες σε μια ομάδα. Και ο Ολυμπιακός δεν έχει να δώσει πουθενά δανεικούς, μάλλον. Γίνε αυτά που κοροϊδεύεις. Καλό, Βασίλη. Βασίλη, τι θες από το Βασίλη, φίλε, δηλαδή. Κάθε εδώ πέρα ακούει το κάθε. Όλη μέρα ακούει και εμάς, δηλαδή. Καμιά άδεια ψυχούλα μου δεν θα πάρει, τι έγινε. Βασίλη, όντως αυτό έχει να κάνει. Φίλε, είχα ανησυχήσει. Δηλαδή, για αυτό το μήνα δεν είχαμε πάρει τίποτα. Τι γίνεται. Δηλαδή, αυτό το σκάνδαλο πού θα πάει. Ναι, έχεις δίκιο, συγγνώμη. Συγγνώμη, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Συγγνώμη. Ναι, ρε φίλε, πέρασε μήνες χωρίς να πάρει άδεια. Δηλαδή, έλεος. Πότε πήγες τελευταία φορά? Απάντησε μας μόνο σε αυτό, δεν θα σε κάνω. Ιούλιο, πότε να πήρες? Δεν σε ενοχλήσω άλλο. Έχει μία άδεια κάθε μήνα. Σκάνδαλο. Ναι, ρε φίλε. Σκάνδαλο. 1,5. Εντάξει. 1,5 μήνα. Τα έχετε ξεφτυλίσει όλα, δηλαδή. Σκάνδαλο. Ένα μήνα καβαδίζει χωρίς άδεια, δηλαδή πού οδηγούμεθα. Αμάνα, να δω τα θέματα. Αποκλειστικά πρώτοι εμείς. Να τα θέματα. Ελάχιστο. Θέλεις, αν και εφόσον συνεχίσουμε την επόμενη σεζόν, να λέγεται η εκπομπή με ερωτηματικό είναι οριστικό. Και σποτάκι στη... πρώμα σποτάκι. Και από πίσω μια γυναικεία φωνή να σέκαινε να λέει ο Νίκος Μοσχοβίτης και ο Νίκος Παδόπουλος αναρωτιούνται. Είναι οριστικό. Με ανοιχτά μικρόφωνα για να ακούγονται. Κάθε βράδυ στο Λίμπερο 107,4. Είναι οριστικό. Ναι, φίλε, θα αναλύουμε διάφορα ζητήματα. Έτσι γίνεται το brainstorming και δημιουργούνται γεννιούνται ιδέες. Βέβαια, ρε φίλε. Βέβαια. Πάμε break 11, φτάσαμε. Ξεκινάει σε λίγο και το δεύτερο ημίχρονο στο Γαστιπί. 0-0 από ΑΠΟΕΛ Άγιαξ. Με τον ΑΠΟΕΛ πατάει καλά, είναι η αλήθεια. Εδώ που τα λέμε. 0-1 Κλου Σλάβια Πράγα Λίντσερ Μπριζ και αυτό 0-1 όλα στο ημίχρονο. Ξεκινούν σε λίγο τα δεύτερα. Πάμε στο break και επιστρέφουμε σε λίγο με δεύτερη ώρα. Τώρα όμως πεινάω, γιατί στο διάλειμμα με τον Νίκο συζητούσαμε για περί φαγητού. Και τώρα πεινάω.
Έχω αυτό. Όχι για περιφαγητού, περιφαγητού. Ναι. Ή για φαγητό. Ναι, περιφαγητού. Ζητούσαν περιφαγητού. Σωστά. Με τηλεφώνησε ο συνάδελφος. Λοιπόν, σήμερα δοκίμασα αυτά τα γεύματα του Άκη Πετρετζίκη. Πήγα στο συγκεκριμένο τέλος πάντων. Τι πήρες? Κοτόπουλο. Α, εγώ μόνο το παστίτσιο. Κοινόα. Πάρα πολύ καλό. Είναι καλά, ναι. Πολύ καλό. Ναι. Πάρα η πολύ καλό. Η Σεβία σου πολύ τα κάνει τέτοιο, τα στομπάρι που το ζητούσα μαζί της. Αλλά είναι πάρα πολύ καλά. Ήτανε πολύ καλό. Τρυπάς, το βάζεις ζεστέν και τελειώσαμε. Ναι, ναι, ναι. Μπαμπα, με συνοπτικές δικασίες. Ο Άκης, φίλε, από ένα Masterchef έχει κάνει μπίζνα. Φίλε, εντάξει, ο άνθρωπος είναι πολύ δυνατός, εντάξει. Στο κομμάτι του marketing είναι όχι χρόνια μπροστά. Εγώ πιστεύω ότι είναι τους κορυφαίους στον κόσμο. Instagram, στα ελληνικά, ναι, στα αγγλικά. Τώρα πρέπει να... Ο Πετρετζίκης έχει followers, πώς, Άκης. Το βγάζει πολύ. Μύριο. 1,1 εκατομμύριο. Ο Πετρετζίκης, έτσι. Mm-hmm. Ο Πετρετζίκης. Έχει ένα καλό ο συγκεκριμένος. Και γι' αυτό νομίζω ότι έχει κερδίσει τους πάντες. Παρότι πολλές φορές χρησιμοποιεί διάφορα υλικά τα οποία δεν τα έχει, ρε παιδί μου, ένα σπίτι τώρα 30, ξέρω εγώ, που ναι, μένει μόνος του. Ωραία, δεν ναι, έχει δημάρι. Ωραία να ρίξει από πάνω. Γενικότερα έχει μια λύση λίγο με τα πράσινα. Okay. Αλλά γενικά σου εξηγεί και το παραμικρό. Ναι, όντως είναι πολύ τσιγκωτικό. Κατάλαβε. Δηλαδή κάποιος ο οποίος είναι ημιάσχετος. Εγώ το παραδέχομαι, ρε φίλε. Είμαι ημιάσχετος στο θέμα μαγειρικής. Αν λοιπόν πάρει το βίντεό του, που σου λέει να φτιάξει εγώ παστίτσιο. Τα λέει πάρα πολύ ωραία. Σου εξηγεί ακόμα και το παραμικρό. Γιατί ακόμα και όταν φτιάχνει μια συνταγή και μιλάς με τη μάνα σου και σου λέει τι να βάλω, και σου λέει η μάνα σου πόσο τέτοιο να βάλω, και σου λέει με το μάτι. Τι με το μάτι, αν ήταν με το μάτι, θα βάλω και μόνο μου. Η εμπειρία λέει. Ναι, κατάλαβες. Ενώ άκουσε εξηγεί, βάζει 40 γραμμάρια, ξέρω εγώ. Κατάλαβες. Είναι πολύ. Σε βοηθάει πάρα πολύ στο να μαγειρεύσει κάποια πράγματα. Τώρα αυτό το σκηνικό που έχει κάνει με το σούπερ μάρκετ, αυτό που έβγαλε σήμερα ήταν πάρα πολύ ωραίο. Ναι, καλά είναι. Εγώ δεν ήξερα ότι υπάρχουν. Μου τα είχε φέρει ο αδελφός μου την προηγούμενη εβδομάδα. Λέει σου έφερα παστίτσιο του Πετρετζίκη. Ήταν καλό. Μου λέει τρύπατο, βάζω να σταθεί 3 λεπτά το φα. Οκ, του λέω γιατί δεν είχα χρόνο να μαγειρέψω εγώ. Και το δοκιμάζω και ήταν καλό, ρε φίλε. Ήταν τίμιο, πολύ μπράβο τίμιο. Του. Όχι, μπράβο του. Μπράβο τον Άκη. Όχι, μπράβο του. Στην κουζίνα με τον Άκη. Χώρα που έχει κάνει και μαγαζιά πλέον, έχει κάνει και δική του σειρά, νομίζω, με σκεύη. Βιβλίο Guinness, σκεύη, μαγαζιά, μπέργκερ, κατά όλα. Είναι πολύ δυνατός, μπράβο. Είναι πάρα πολύ δυνατός. Μπράβο του. Και πιστεύω ότι η μέρα του πρέπει να πρέπει να έχει 28 ώρες για να τα κάνει όλα. Εντάξει, έτσι είναι η μαγειρική, Νίκο. Είναι σαν τη δημοσιογραφία. Είναι λειτουργήμα, θεωρείς αυτό, Νίκο? Είναι, φίλε. Φαγητό, λειτουργήμα. Εσύ για αυτές τις καταγγελίες του νεαρού ειδικευόμενου σε κατάστημα του Έκτορα Μποντρίνη, τι έχεις να πεις? Τι τον είχε κάνει αυτόν ακριβώς? Αυτός κατήγγειλε ότι ο σεφ τέλος πάντων του πετούσε καυτό λάδι και τέτοια. Τι μπίνε λίγη πρέπει να βρεθμίσει κουζίνες. Τι πανηγύρι πρέπει η να γίνεται. Η σεφ είναι πολύ... Τι πανηγύρι πρέπει να γίνεται. Δεν θα πω άσταρτη. Και διάβαζα διάφορες, ξέρεις, όχι αναλύσεις, από ανθρώπους, ρε παιδί μου, ξέρεις, λίγο σεφ και τέτοια που εξηγούσαν πώς είναι η κατάσταση. Και ένας είπε, φίλε, το εξής, το οποίο είναι πολύ μεγάλη αλήθεια. Ναι. Έλεγε, ρε παιδί μου, ότι αυτές οι εκπομπές μαγειρικής, κατά πάντων, δεν σου δίνουν. Είναι λίγο υπερβολικές, πιστεύω. Όχι. Α, όχι, τι δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Ναι. Γιατί λέει, ας πούμε, φωτογράφεις το MasterChef, χωρίς να λέει αυτό. Ναι. Λέει, σου δίνει μια μισή ώρα για να φτιάξει ένα πιάτο. Στην κουζίνα δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και έλεγε ότι ειδικά λέει στην Ελλάδα, που η κουλτούρα είναι η εξής. Ξαφνικά γεμίζει ένα μαγαζί και πρέπει να φτιάξει 200 πιάτα. Και όντως έτσι να το καλοσκεφτείς. Μια μισή ώρα. Στην ταβέρνα, ωραία. Την Κυριακή για παράδειγμα, γίνεται ένα υπερντού. Μία με τρεις, ας πούμε. Κλάμα. Και μετά χαλαρώνω το πράγμα. Όντως έτσι είναι. Ναι. Στα εστιατόρια το ίδιο. Ενώ, ας πούμε, στο εξωτερικό, ρε παιδί μου, είναι απλωμένος ο χρόνος που τρώνε. Ναι. Εμείς εδώ, επειδή έχουμε το κόλλημα από το σπίτι, από μικρά, ότι πρέπει να φάμε το μεσημέρι. Ωραία. Το μεσημεριανό μαμά, φαγητό, μαμά. Ναι. Ωραία. Είναι κουλτούρα, ρε παιδί μου, έτσι. Και όντως είχε δίκιο ο άνθρωπος ότι την ώρα που γίνεται ο χαμός. Κάλτου. Να βγάλεις 200 πιάτα για, ή μάλλον πιάτα για 200 άτομα. Πρέπει να είσαι. Τι πανηγύρι πρέπει να γίνεται, ρε φίλε μας. Τι πανηγύρι πρέπει να γίνεται. Είχε μια πολύ ωραία σειρά. Το Μέγκα πριν κλείσει, εκείνη τη σειρά με τον Ιεροκλή Μιχαηλίδη που ήταν σεφ. Mm-hmm. Πολύ ωραία σειρά. Και αποτύπωνε νομίζω σε μεγάλο βαθμό την κατάσταση στην κουζίνα. Με χιουμοριστικό τόνο βέβαια. Ναι. Αλλά γενικότερα είναι, ρε παιδί μου. Είναι, είναι ο σεφ και ο σου σεφ που είναι η. Τα αφεντικά. Τα αφεντικά, ας πούμε, και τους έχουν τους άλλους καρότο και μαστίγιο. Οι ρυθμοί είναι απίστευτα γρήγοροι. Επειδή έχω μιλήσει με άτομα που δουλέψει σε τέτοια φάση, είναι, μου λέει, χάνεις, λέει, την αίσθηση της ώρας, λέει, το πώς περνάει όταν είσαι όλη την ώρα πάνω-κάτω, μου λέει.
Να πρέπει να μην χάσει τον ηρμό τη σκέψη σου καθόλου, γιατί ένα λάθο άμα κάνει και βγει, λες, κατά το πιάτο. Μετά λέει, την έφαγε. Και δεν είναι, ας πούμε, ωράρια και τέτοια. Κάθε ποια ωράρια. Και μου λέει, φεύγει μετά τα μεσάνυχτα, πα την άλλη μέρα το πρωί πάλι. Βέβαια. Non-stop. Είναι πάρα πολύ επαιδευτικό. Διάβαζα δηλώσεις, θυμάμαι, του Κουτσόπουλου όταν ήταν στο Λονδίνο, που έχει κάνει δίπλα στο Ράμζι αυτούς. Mm-hmm. Και ήταν, λέει, όλη τη μέρα. Έλα, αγοράκι μου. Έλα από έλα. Ωρα το βγάζω, Νάνα. Έλα. Νάνα. Έλα. Ωρα. Για πες. Και ήταν, ήμουν, λέει, από τις 24 ώρες τη μέρα, λέει, τις 20 ώρες ασχολούμαι με αυτό, λέει. Τις 18-20 ώρες ήταν αυτό. Μα πώς να μην ασχολείσαι με αυτό, είναι πολύ πολύ απαιτητική δουλειά. Και επίσης δεν ξέρω πλέον αν έχει και τις απολαυές που είχε παλιά. Αυτό δεν το γνωρίζω. Ωραία! Ω, δοκάρι για τον Αποέλ! Δοκάρι για τον Αποέλ! Είναι πολύ καλό ο Αποέλ. Το 58 είναι καλύτερο. Μετά το 20-25 είναι πολύ καλό. Και εσύ νομίζω ότι εύκολα θα περνούσε να πήγαινε εκεί. Δεν θα περάσω έξω. Α! Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Γιατί οι κυπριακές ομάδες έχουν και μια τάση λίγο να. Μας κάνουν τη ζωή δύσκολη. Ρε, τον Ονάνα, Ουνανά. Όσο ρε, πίδα ρε, μη φοβάσαι ρε παλίκα ρε, εσύ με το 20 εκεί πέρα. Γκολ θες να βάλεις πάνω από τη γραμμή. Ταμάρ, ο Ταμάρ. Τι. Ναι, ρε φίλε. Ο Ταμάρ θα το βάλει αυτό. Ταμαρί, πώς λέει. Πολύ δυνατός. 22 χρόνια, φίλε. Project. Νίκο, για πες τι έγινε με τον Τίνο Διαμαντόπουλο τώρα, ρε φίλε. Ναι, καλησπέρα τον Τίνο θα ήθελα. Σήμερα το μεσημέρι, νωρίς εκεί πέρα κατά 2.30, 2.20. Ήρθε ενημέρωση στα κινητά μας, Λάκης, ότι ανακοινώθηκε η παρέτηση του Κωνσταντίνου Διαμαντόπουλου με τοποθέτησή του κιόλας. Θες να διαβάσουμε μήπως? Ναι, γιατί όχι. Την έχεις διαβάσει, δεν ξέρω αν την έχεις διαβάσει. Κάτσε να μπούμε στο site της ΠΑΕΑ Άρης. Θα δώσουμε και ένα κλικ. Λοιπόν. Όλα τα νέα. Δήλωση παρέτησης του Κωνσταντίνου Διαμαντόπουλου. Βασικά υπάρχει πρώτα το άλλο. Πάμε ρε από ελάρα, πάμε. Δεν σκύβουμε το κεφάλι, συνεχίζουμε, πιέζουμε. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε τον γκολ. Συναντήθηκα σήμερα με τον κύριο Καρυπίδη στην Αθήνα, προσθέτω εγώ. Τον οποίο και ενημέρωσε την απόφασή μου να παραιτηθώ από το ποδοσφαιρικό τμήμα του Άρη. Η απόφασή μου αυτή έχει να κάνει με αυστηρά προσωπικούς λόγους, λόγια για τους οποίους ο κύριος Καρυπίδης ήταν ενήμερος τελευταίους τρεις μήνες. Θέλω να τον ευχαριστήσω που μου έδωσε τη δυνατότητα να εργαστώ σε αυτό το σπουδαίο σύλλογο και μαζί με αυτόν αργό εργαστήκαμε σκληρά να τον επαναφέρουμε εκεί που το αξίζει. Είμαι σίγουρος ότι θα συνεχίσει να βάζει τον πύχη ψηλά. Θέλω να τον ευχαριστήσω επίσης για το σεβασμό που έδειξε στην επιθυμία μου. Ευχαριστώ πολύ όλους τους συνεργάτες μου στο ποδοσφαιρικό τμήμα και όλους τους ποδοσφαιριστές που συνεργάστηκαν αυτό το διάστημα. Ελπίζω για όποιον αδίκησε ο Θεός να με συγχωρέσει. Θέλω να ευχαριστήσω ξεχωριστά ένα συνεργάτη και φίλο τον προπονητή της ομάδας κύριο Σάβα Παντελίδη που μαζί καταφέραμε αρκετά όμορφα πράγματα και είμαι σίγουρος ότι θα συνεχίσει να ανεβάζει το επίπεδο αυτής της ομάδας με τον τρόπο που ξέρει αυτός καλύτερα και δεν είναι άλλωστε τη σκληρή δουλειά. Επιτυχία για μένα προσωπικά είναι να κάνει τον κόσμο να περιμένει την Κυριακή και αυτή τη στιγμή το χαριλάω σφίζει από ζωή. Θέλω να ευχαριστήσω ξεχωριστά δύο πολύ μεγάλους φίλους του Άρη που με ένα χαμόγελο και με ένα καλό λόγο ήταν πάντα εκεί για μένα. Δημήτρη και Ηλία, σας ευχαριστώ. Καλή σεζόν έχει η ομάδα. Πολύ καλύτερα από την περσινή. Κωνσταντίνος Διαμαντόπουλος. Είναι απώλεια. Απώλεια. Πώς προσδιορίζεις την απώλεια? Ρε φίλε, είναι ένα στέλεχος που θα λείψει. Οι γνώσεις του, ο τρόπος λειτουργίας του. Αυτό θα εξαρτηθεί από την καταστάση του. Ναι. Καλή τρίπλα. Θα εξαρτηθεί από την καταστάση του. Προφανώς θα εξαρτηθεί από την καταστάση του. Αν ο αντικαταστάτης του είναι καλύτερος, δεν θα φανεί το κενό του. Μάλιστα. Ζυγίζοντας την παρουσία του, ο Διαμαντόπουλος ήταν πέρσι από την αρχή της σεζόν. Όχι, ήρθε από την αρχή της σεζόν. Ήρθε το περασμένο καλοκαίρι, αφού είχε ξεκινήσει ο σχεδιασμός του ρόστερ και έγιναν μία-δύο μεταγράφες. Ναι. Και ποιο είναι, φίλε, το πρόσημο στην παρουσία του αυτόν ένα χρόνο περίπου? Ποιο είναι, με ρωτάς εμένα σαν Νίκο. Εγώ που είμαι απ' έξω, προσωπικά θα σου πω ότι. Υπήρχε ένα ζωστοχώρο που έλεγε διαρκώς εγώ σαν Γιάννης και του λέγανε. Και τον το λέγανε. Το λέγανε σαν Γιάννη. Σαν Γιάννη. Εγώ ως Νίκος, δηλαδή, θα σου πω την άποψη. Εγώ ως Νίκος, λοιπόν, που δεν είμαι ρε φίλε, δεν ασχολούμαι κάθε μέρα. Βλέπω ότι η ομάδα πέρσι βγήκε Τέταρτη. Πέμπτη. Έπαιξε μπαλίτσα. Έπαιξε στην Ευρώπη. Ναι. Οκ, με τη Μόλντε ήταν η κακιά στιγμή, θα πω εγώ, για τον αποκλεισμό, γιατί αυτό εμένα μου φάνηκε. Ήταν το κακό παιχνίδι το πρώτο. Ναι. Που είχε δικαιολογήσει το κακό παιχνίδι το πρώτο η ομάδα. Ποια ήταν, Νίκο? Φίλε, δύο μέρες ήταν στον δρόμο. Θεσσαλονίκη. Σε αυτό μπορεί να φταίει και η Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Όσλο, Μόλντε.
Με αεροπλάνο. Ευχαριστώ, πάμε παρακάτω. Ναι, αλλά. Δεν έχει άλλα, Νίκο. Νίκο, μη λειτουργείς, φίλε, σαν οπαδός. Όχι, δεν λειτουργεί οπαδικά. Όχι, δεν λειτουργεί οπαδικά. Ωραία. Ο παίχτης έχει μάθει με συγκεκριμένους τρόπους. Άκουσε με λίγο. Ο παίχτης, όταν τον βγάζεις από την άνεσή του. Ο παίχτης θέλει να πάει απευθείας. Λοιπόν, τον παίχτη τον βγάζεις από την άνεσή του, όπως ξέρεις πολύ καλά. Ναι, μαζί σου. Έτσι. Μπορεί να τσατιστεί, να του χαλάσει το μυαλό. Ωραία. Συν το κομμάτι το σωματικό το οποίο μπορεί να υπάρχει κούραση. Τέλος πάντων. Οκ, εγώ σου λέω το παιχνίδι με τη Μόλτο το 3-0 είναι κακιά στιγμή. Πες μου την άποψή σου και μετά θες να ρωτήσεις. Ναι, ωραία. Σε μένα λοιπόν απ' έξω θα σου πω το πρόσωπο θετικό, ρε φίλε. Που το βλέπω απ' έξω. Εσύ το λες από κοντά όμως μπορεί να έχεις μια άλλη άποψη. Αυτή σε ρωτώ λοιπόν. Ποια είναι η άποψή μου. Ναι. Έκανε σωστά, έκανε και λάθη. Ή θα βρέξει, θα χιονίσει, καλό καιρό θα κάνει δηλαδή. Εντάξει, όταν δουλεύεις κάνεις λάθη. Δηλαδή, πρόσεξε με λίγο κάτι. Από το Μάιο υπάρχει μια απόφαση να φύγουν οι δύο ποδοσφαιριστές. Δεν θα πω ποιοι. Mm-hmm. Δεν έχουν φύγει ακόμα. Ναι. Ούτε έχουν γίνει κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Ούτε. Να το πω έτσι. Εντάξει. Ναι, γιατί πολλές φορές περιπτώσεις παιχτών ακόμα που είναι να φύγουν. Μπορεί να φαίνεται στάσιμε σε ξαφνικά τέλος μεταγραφικής περιόδου να προκύψει κάτι. Για να ξεκαθαρίσω πρώτα απ' όλα κάτι. Έτσι. Αναφέρει προσωπικούς λόγους ο Δηματόπουλος και όντως υπάρχουν και προσωπικοί λόγοι μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Okay. Αλλά και απ' την άλλη, να προσέξουμε λίγο μια λεπτομέρεια. Ο Καρυπίδης δεν προσπάθησε να τον μεταπίσει. Του είπε, okay, το σέβομαι, το λύνουμε. Εντάξει, δεν το έληξα μαλωμένοι, να το διευκρινίσουμε αυτό. Οι θέσεις τους είναι καλές. Εντάξει, απλά σίγουρα και ο Καρυπίδης, λέω εγώ. Κάποια πράγματα δεν του αρέσανε. Όπως αυτό που σου είπα, ας πούμε, για δύο συγκεκριμένους παίχτες. Mm-hmm. Όπως το θέμα του Μενέντε, το οποίο ακόμα δεν έχει λύσει στο συμβουλίο του. Ναι. Εντάξει. Όπως το ότι έγινε μια επιλογή του Ντουάρτε που δεν βγήκε και είναι και πολλά λεφτά. Και με τριετές κλειστό συμβόλαιο. Έχει τόσο νωρίς μια σεζόν, δηλαδή έχουμε αποφασίσει ότι ο Ντουάρτε δεν κάνει. Εντάξει. Μέχρι στιγμής ο Ντουάρτε είναι για ένα 4-3-3 το οποίο δεν θα παίξει. Ο Διαμαντόπουλος επίσης τον περασμένο Μάιο είπε ότι η ΜΑΘ θα παίξει 4-3-3. Δεν μπορεί να παίξει 4-3-3. Εντάξει. Τι να σου πω. Και έκανε και καλά. Εγώ θα σου πω δεν έκανε καλά. Δηλαδή το Γενάρη κατάφερε και ξεφορτώθηκε το συμβόλαιο του Μαύραη και πήρε και 5.000 από την Ίγκολσταντ. Εντάξει, το περασμένο καλοκαίρι ήταν αυτός που πίεζε για να, μείνει, για να πάρει άρεστο Ματέο, γιατί ο Ερέρα δεν τον ήθελε το Ματέο Γκαρσία τότε. Και ο τι Ζάλτσμαν και αυτόν το καλοκαίρι. Ναι, καλά, άλλο γι' αυτό. Ναι. Και ο Διαμαντόπουλος πίεζε. Να είναι καλά τα παλικάρια στο Βελιγράδι. Να έρθει ο Ματέο. Και ήρθε τελικά ο Ματέο. Εντάξει. Έκανε και τα λάθη του. Και εντάξει, κάποια νομίζω ότι μετρήσαν όσο το Καρυπίδη δεν προσπαθήσει να το μεταπίσει. Μάλιστα. Και τώρα όσον αφορά τον αδιαδαστάτη, προφανώς είναι και Έλληνα, έτσι. Πιστεύω πως ναι. Υπάρχει το ενδεχόμενο να είναι κάποιος. Πιστεύω πως ναι. Πιστεύω ότι θα είναι Έλληνας. Ναι. Εγώ δικιά μου αίσθηση είναι αυτή. Ναι. Okay. Επίσης ο Άρης θα συνεχίσει αυτό το μοντέλο. Δεν αλλάζει. Τεχνικό διευθυντή, ναι. Ναι. Θα πάρει. Οκ. Okay. Λίγο το timing που με έκανε εντύπωση σου πω λίγο πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Θα μου πεις είναι μετά τον αποκλεισμό από τη Μόλντε. Γενικά ο αποκλεισμός από τη Μόλντε, Νίκο. Πρόσεξε με λίγο κάτι. Αυτό. Για να καταλαβαίνει λίγο και ο κόσμος. Αυτό δεν είναι κάτι που προέκυψε σήμερα. Καλά, προφανώς, φίλε, δεν είναι μια απόφαση που υπάρχει σήμερα. Εντάξει, είναι κάτι που υπήρχε τις τελευταίες μέρες. Okay. Και το θέμα με τη Μόλντε, εγώ νομίζω ότι επηρεάζει. Γιατί. Στον οργανισμό του Άρη έχει εκλειφθεί ως μεγάλη αποτυχία. Είναι όχι μεγάλη, αλλά αγωνιστική αποτυχία. Το προσεγγίσαν ως μια αποτυχία που ο Άρης θα μπορούσε να αποφύγει. Βάσει και τη εικόνα ρε παιδί μου, ο Άρης φέτος, ξεκινώντας τη σεζόν αυτή την αγωνιστική περίοδο. Ναι. Είχε βάλει στόχο για την είσοδο στους ομίλους. Για την Ευρώπη δεν έλεγανε τίποτα. Α, οκ. Okay. Για την Ευρώπη δεν έλεγανε ήταν τίποτα. Ήταν λίγο βλέποντας και κάνοντας. Ναι, αυτό ήταν. Okay. Εντάξει. Ναι, γιατί δεν ξέρεις και δεν σου τύχει ο δρόμος. Ναι, αυτό ακριβώς. Λοιπόν, απλά με τη Μόλντε, με βάση και την εικόνα που παρουσίασε η Μόλντε, και ειδικά όπως πήγε το δεύτερο παιχνίδι, δημιουργήθηκε έτσι η εικόνα και η θέση πολύ σωστά για μένα, θα πω εγώ, ότι ο Άρης κακώς αποκλείστηκε από αυτή την ομάδα. Γιατί μπορούσε να την περάσει αν δεν γινόταν αυτό που έγινε στην Νορβηγία. Ναι. Εντάξει, τι να κάνουμε. Ναι, αλλά από την άλλη θα σου πω εγώ ότι υπάρχουν, ειδικά αυτή την εποχή, υπάρχει πιθανότητα της κακής βραδιάς σε ένα παιχνίδι και μπορεί αυτό το πράγμα να σου χαλάσει
ξέρεις, να αποκλειθείς νωρίς ή τέλος πάντων να σου δημιουργήσει πρόβλημα, όπως και έγινε. Για τον, για τον... Η ΑΕΚ, ας πούμε, που ήταν πολύ κακή με την Καραϊόβα, δεν το πλήρωσε. Ναι. Δεν το πλήρωσε. Στο δεύτερο μάτς, ρε φίλε, εγώ το μεταξύ. Στο δεύτερο μάτς είδα ένα διάστημα, ας πούμε, και οι Ρουμάνοι είχαν 4 τετατέτ. Φάσεις καθαρές για γκολ τώρα, όχι. Άρα τις κάθεσες τσάκι και το μάτς ήταν 1-1. Κατάλαβες. Και ο Άρης Νορβηγία, δεν νομίζω το μάτς ήταν για 3-0. Ήταν για 3-0. Όχι. Αυτό σου λέω. Αλλά να σου πω κάτι, και εμένα δεν παρουσιάζει εξέλιξη. Αυτό τώρα είναι μια άλλη κουβέντα. Δηλαδή, το μάτς με τη Μόλντε δεν είναι ότι μέσα σε μια εβδομάδα, γιατί όποιος αντιλαμβάνεται λίγο κάποια πράγματα μπορεί να καταλάβει ότι μέσα σε μια εβδομάδα ο προπονητής παπάδες στο αγωνιστικό δεν μπορεί να κάνει. Μόνο στο ψυχολογικό μπορεί να κάνει. Μόνο στο ψυχολογικό μπορεί να κάνει και λίγα πράγματα στο αγωνιστικό. Ο Άρης γιατί έπαιξε όπως έπαιξε την Πέμπτη, έτσι κατά κύριο λόγο, επειδή έβγαλε πάθος, έβγαλε εγωισμό, μπήκαν οι άλλοι μια νοοτροπία ότι θα είμαστε με το μαχαίρι στα δόντια και θα τα δώσουμε όλα και το πήγε περισσότερο εκεί, στο πάθος και στη θέληση. Δεν έπαιξε καμιά τρελή μπάλα ο Άρης. Το πάμε παλικάρια δηλαδή. Ναι, το οποίο εντάξει, ναι, δεν το λέω για κακό. Πολλές φορές. Έτσι ήταν. Γιατί, είναι μάτς που πρέπει να το πας και έτσι. Γιατί αλλιώς δεν γινόταν να κάνει κάτι. Γι' αυτό το πήγε εκεί που το πήγε. Ήταν αυτή η υπερβάλλον ζήλος, η έξτρα προσπάθεια. Το μάτι που γυαλίζει. Το μάτι που γυαλίζει, που όντως και αυτό είναι, δεν τα λέμε ειρωνικά. Και κατάφερε και με αυτόν τον τρόπο έστω. Εντάξει, όχι τόσο ποδοσφαιρικά, αλλά περισσότερο με τη θέληση να το πάει στην παράταση. Που λίγοι το περιμέναμε. Το πιστεύαμε, το θέλαμε, αλλά λίγοι το περιμέναμε. Ναι. Εντάξει, ο Άρης έχει αυτό το θεματάκι, ρε παιδί μου, λίγο. Δηλαδή. Αλλά δεν νομίζω ότι έπαιξε τόσο πολύ. Έπαιξε σίγουρα, πιστεύω, για αυτό το ρόλο, αλλά περισσότερο έπαιξαν το ρόλο του ζητήματα όπως αυτό που σούμε με τα συμβόλαια. Δηλαδή, το να λύσει κάποια συμβόλαια παιχτών που δεν υπολογίζονταν. Και είχε πει ο Καρπίδης ότι αυτοί πρέπει να φύγουν. Και ο προπονητής τους ήθελε κιόλας. Εντάξει. Κάποιες άλλες κινήσεις μέσα στο καλοκαίρι, γενικά όσον αφορά το σχεδιασμό. Έπαιξαν και αυτά τα πράγματα το ρόλο τους. Πρόσεξε ώστε ο Καρυπίδης να μην προσπαθήσει να το μεταπίσει. Οκ. Ήταν και προσωπική λόγη Θεματόπουλου, όμως ήταν και αυτά. Mm-hmm. Και πλέον ο Άρης βγαίνει στην αγορά για ένα νέο τεχνικό διευθυντή. Το ρόστερ έχει ολοκληρωθεί. Όχι. Ο Άρης θέλει ακόμα 4-5 κινήσεις. 4-5 κινήσεις. Τι βγάζει ρε φιλάρος, πω, όλα χάνει μαλλιά. Πω, τι έβγαλε ρε ο Αλίτης. Τον αδική τον Αποέλ το 0. Θέλεις ένα αριστερό μπακ, ο Ντεμποκ. Μα αυτό τι γίνεται, ρε φίλε. Ήρθε, έφυγε, ξαναήρθε, τι γίνεται. Ο Ντεμποκ μίλησε όλα about Άρη την περασμένη Κυριακή. Ότι τον διάβασα. Ότι τα έχω βρει με τον Άρη και έρχομαι τις επόμενες μέρες. Μάλιστα. Για να πάρει τον Ντεμποκ, πρέπει να λύσει και το συμβόλαιο του Μενέντε. Επίσης είναι υποράψιμο να υπάρχει μια υποκαταβολή. Και αυτό. Εντάξει, δεν είναι. Ας πούμε το Ματσίνη, ρε φίλε, ας πούμε, συμφώνησε με την Μπορντό. Και από ό,τι λένε οι πληροφορίες μου, άρεσε να δώσει και πρέπει 300.000 στην πρώτη να τον πάρει. Ήταν και λίγα. Ναι. Ναι. Και καμιά 150 τον παίκτη. Μίνιμουμ. Τέλος πάντων. Θες ένα αριστερό μπακ. Θες ένα τερματοφύλακα 2. Θες ένα εξάρι 3. Θες τον εξτρέμ 4. Και θες και ένα φορ 5. 5 κινήσεις. Ναι. Δεν σου λέω θα τις κάνεις όλες, σου λέω που έχεις ανάγκη από παίχτες. Απλά σε συγκεκριμένες θέσεις. Ναι, φίλε, είναι έτσι η κατάσταση. Πρέπει ο επόμενος τεχνικός διευθυντής να έρθει άμεσα. Πρέπει να έρθει αύριο. Φυσικά. Ναι. Πρόσεξε. Του Ντεμπό και του Μαντσίνη μπορεί να κλείσουν τώρα και να μείνουν τρεις επιλογές. Mm-hmm. Εντάξει, τρεις κινήσεις πρέπει να γίνουν. Αλλά σε δύο θέσεις, του Φόρ και του Χαβ, για να πάρεις παίχτη, πρέπει να φύγει παίχτης. Ναι. Δηλαδή για να πάρεις Φόρ πρέπει να φύγει ο Γιουνές. Αλλιώς κρατάς το Γιουνές. Για να πάρεις Χαβ πρέπει να φύγει ένας από τους Χαβ σου που έχεις 4. Και αν βγάλουμε τον Ματίγια, τον Σάσα και τον Ντουάρτε που ήρθε τώρα, ένας μένει. Με αυτόν είσαι εγκάθετος, δεν μπορώ να σκέψω. Δεν είμαι εγκάθετος. Εγώ ήμουν αυτός έχει που είπε. Μαζί όχι, προσωπικό. Όχι, δεν είναι προσωπικό. Εγώ ήμουν αυτός που είπε στο παιχνίδι της Κύπρου ότι ήταν από τους κορυφαίους του Άρη. Όταν βλέπεις σωστό θα το λες. Απλά εμένα ο Μπάσα δεν μου αρέσει ποδοσφαιρικά, ρε φίλε. Γιατί ένα χρόνο δεν μου έχει δώσει κάτι παραπάνω ούτε στο ένα ούτε στο άλλο. Τι να κάνουμε τώρα. Ήταν μια επιλογή, ένα καλό παίχτη, γιατί ένα παίχτη που ήταν αρχηγό στον Τωρίνο και έχει παίξει Ιταλία χρόνια, δεν γίνεται να μην είναι καλό παίχτη, αλλά δεν κούμπωσε αυτή την ομάδα. Τι να κάνουμε τώρα. Mm-hmm. Κατάλαβες. Μάλιστα. Τέλος πάντων. Εντάξει, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι αρκετά τα ανοιχτά ζητήματα που έχει ο Άρης μπροστά του. Και πλέον να σου πω κάτι, είναι πολύ, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή στην επιλογή που θα κάνει ο Καρπίδης, γιατί μιλάμε πλέον για τον άνθρωπο που θα είναι ο άμεσος συνεργάτης, το δεξί του χέρι. Σε αυτή την περίπτωση. Εντάξει, με τον οποίο θα έχει καθημερινή επαφή, επικοινωνία, τηλέφωνα επί τηλεφωνημάτων. Άρα θέλει έναν άνθρωπο να συνεννοείται. Ναι. Και να ταιριάζουν οι απόψεις τους και οι σκέψεις τους για την ομάδα. Εντάξει. Και θα το ψάξει πολύ
μέχρι να, να φτάσει στην τελική του απόφαση. Mm-hmm. Να είναι σίγουρος δηλαδή. Δεν πρέπει να πάει επιπόλαια και γρήγορα σε μια λύση. Πρέπει να το ψάξει λίγο. Για μένα έχει κάποιες μέρες να το κάνει. Έχει το χρόνο δηλαδή να μιλήσει με 2-3 υποψηφίους και θα το κάνει νομίζω. Με ορισμένους που έχει στο μυαλό του. Απλά για μένα αυτός που θα έρθει πλέον θα πρέπει να έχει 3 βασικά στοιχεία. Και τα βάζουμε σε σειρά προτεραιότητας. Καλός διαπραγματευτής. Να πονάει το χρήμα του Καρυπίδη. Να πονάει το χρήμα του Καρυπίδη. Ναι. Μην γελάς, το λέω σοβαρά. Και το τρίτο, να το ξέρει, αλλά το βάζω τρίτο σειρά, να νιώθει από ποδόσφαιρο. Και το βάζω τρίτο γιατί στον Άρη αυτή τη στιγμή υπάρχουν άτομα τα οποία τσεκάρουν τους παίχτες και νιώθουν από ποδόσφαιρο. Για μένα αυτό είναι. Πρώτα, καλός διαπραγματευτής, να πονάει τα λεφτά του Καρυπίδη και να ξέρει από μπάλα. Μην τον ποιος θα είναι, ρε φίλε, όταν έρθει η ώρα του. Που μπορεί να μην είναι άμεσα ή να μην είναι τέλος πάντων, ξέρω εγώ, μες την εβδομάδα. Θα το δούμε. Στοίχημαν.gr. Καλά τα λες! Καλοί φίλοι, είναι πάντα μαζί μας εδώ σε αυτό το αγαπημένο δίωρο. Σε Στοίχημαν καθημερινά βρίσκεις καλύτερες αποδόσεις που λογοφορούν στην αγορά. Τώρα μπορείτε να μπείτε στο live της και να παίξετε επόμενο γκολ από Ελίμα στο 74 και ακόμα το μάτσο εκεί είναι 0-0 η Κωνσταντινούπολη, παραδόξως. Δεν είναι για 0-0 το παιχνίδι. Θα μπορούσε σίγουρα πολύ να έχει βάλει τουλάχιστον ένα γκολ. Άρα τι γίνονται, άρα δύο. 0-1 κατά 2. Κλουζ, Σλάβια Πράγας και Λίντσερ Μπριζ. Πάμε στο break και επιστρέφουμε σε λίγο. Ναι, αγνώ, γιατί προσέχω τη διατροφή μου. Ναι, πρώτη. Πρώτη και με διαφορά. Λίμπερο, 107,4. Νιώθει. Εσύ που χάλασες τον γκράφιτι, Βλακάκο, εσύ, πονάς. Εσύ. Πονάς, Βλακάκο, που χάλασες τον γκράφιτι του Νίκ, ε. Πού ήταν αυτό? Σε είχε πονέσει πολύ, Βλακάκο. Πού ήταν? Έλα. Στην Αθήνα, κάπου. Πονάς, Βλάκα! Μη χαρακτηρίζεις. Πού βλάκας είσαι. Μη χαρακτηρίζεις, φίλε, τώρα. Πάτε, εγώ σου λέω. Είσαι βλάκας, πας στο χαλάς. Τους νεκρούς γιατί τους μπλέκεις, ρε τάγα, ρε. Άντε, ρε, κι εσύ. Ποιος μπαίνει? Ο Βιντιγκάλ. Με 10 συνεχίζω, έχεις τα επόμενα 10 λεπτά. Όλοι. Όλοι βέρει Κύπρο, ήθελα να πω. Πάμε ρε από Ελλάδα, μπορούμε, πάμε. Το γασιπί θα δώσει την πρόκληση. Είναι άδικο το 0-0 πάντως, πέρα από την πλάκα. Ναι. Θα έπρεπε να είναι μπροστά ο Αποέλ. Βλέπεις ζώνη που έχει ο Άγιος στα στημένα που βρίσκεται. Τι κάνεις, ρε, πρέπει να είναι πιο μπροστά από την μπάλα σε λίγο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε λίγο από εδώ γενικότερα? Τι άλλο έχουμε? Είπαμε κάτι τηλεοπτικά. Κυκλοφορεί πάλι κάτι από το Τρίφωνο Σαμαρά στα ίντερνετ. Ή τα τσίλι λίγο, κάτι έγινε. Τι, Κυκλοφορεί πάλι κάτι. Έβγαλε μικροκούρτιτσα, έβγαλε στη φόρμα ναι, το Τρίφωνο. Ναι, πάλι σε story. Την έβαλε, το σβήσε όμως, το κατέβασε. το κατέβασε. Τα print screen έχουν μείνει. Έχουν μείνει, Τι σκύλο είναι αυτό. Δεν ξέρω τι γίνεται, φίλε. Η κούρτιτσα παίζει παντού. Η κούρτιτσα, η μικροκούρτιτσα είναι. Το πιο ωραίο είναι που έχω δει από αυτά τα τρολίστικα που έχουν πάρει τη φωτογραφία του Γιάννη με το Θανάση, το φιλικό με τη Σερβία, και έχουν βάλει στο Θανάση τη φωτογραφία του Βράνιες και στο Γιάννη τη φωτογραφία του Σαμάρα. Τι, τη φωτογραφία του? Του Σαμάρα, του Τρίμωνα. Που πηδάνε έτσι στον αέρα μας. Ρε τον Τρίφωνα, που έχει ανεβάσει και τη φωτογραφία την επική με το μαγιό του Σπυροπούλου, έτσι. Ναι, το είδα. Ναι, άλλο έπος εκείνο. Ναι. Γενικότερα. Ψωμάκι, δίνουν ψωμάκι. Να σου πω όμως, Γρανίκο. Εσύ, ρε φίλε, ακόμα έχουμε καλοκαίρι και θέλετε να ξεκινήσετε πρωτάθλημα. Δεν βλέπετε εδώ πέρα τι γίνεται με την μικροτσούρτσα. Έχει κάτσει πάνω από εδώ πέρα, έχει κάτσει, τι να σου πω. Πολύ άσχημα. Ξαφνικά. Νίκο, σαν να σβήνω. Είναι ο τελευταίος Φεβρουαρίου του Αυγούστου. Του χρόνου έχουμε και μια διοργάνωση, δεν έχουμε κάτι. Κάτι έχουμε. Διοργάνωση. Γιούρο έχουμε το χρόνο, τι έχουμε. Ναι, γιούρο έχουμε. Ναι. Ολυμπιακούς αγώνες. Ναι, πού γίνονται. Τόκιο. Τόκιο, μπράβο. Στο γύρο στο οποίο εμείς τι κάνουμε, τίποτα. Νίκο, δεν γίνεται, ρε φίλε, να ξεκινά τόσο νωρίς. Πρέπει να κάνεις κάτι. Έλα, ρε Νίκο, τώρα εντάξει. Πάνε λίγο πιο μέσα, ρε φίλε. Αφού θα έχει διακοπή πάλι, ρε Νίκο. Δύο αγωνιστικές θα παίξουμε και δεν έχει διακοπή για τις εθνικές ξανά. Δηλαδή τώρα πρέπει την Κυριακή να φύγουμε νωρίς, να προλάβουμε, να κάνουμε και την όλη διαδικασία. Εντάξει, το Πάοκ TV τώρα, άντε βγάλε άκρη. Ωραία. Τώρα εσύ θα πληρώσει για το Πάοκ TV. Ναι, γι' αυτό σου εκατεύω γραφείο. Α, απλώς το γραφείο. Αυτό μπορεί να γίνει. Ναι, αλλά πού να παίζει. Καταλαβες. Συνδέστε το με την τηλεόραση.
Διαδικασία τώρα, δύσκολη. Έλα, μα μπερδεύει λίγο. Μα μπερδεύει λίγο πάλι. Βάλε το Μωρελή να το κάνει. Άξε από αυτά. Σε καλή κατάσταση είναι ο συνάδελφος. Ακόμα χλάδια τρώει. Πολύ καλή. Δεν ξέρω. Είσαι σε πολύ καλή ρεπορταζιακή κατάσταση. Ναι, κάτι διαβάζω. Σε πολύ καλή. Κάτι διαβάζω. Μάλιστα. Ο Αποέλ μας έχετε καπήξει εμένα και τον Νίκο του ενδιαφέρον τώρα, γιατί είναι προς το τέλος. Και... Πάω, έπεσε ο ρυθμός τώρα, έπεσε. Θα το παγώσουν τώρα, αυτοί που μείναμε 10 γύρω γύρω τσουκουτσούκου, 0-0 φύγανε. Ωχ, Φαντεμπέκ. Αυτός δεν πάει σε καλή τελικά, ε. Ο Φαντεμπέκ. Πρέπει να πάγωσε το όλο θέμα. Ναι. Πρέπει να πάγωσε. Ρε τον Άγιαξ. Τάλια Φίκο. Περιμένει, περιμένει. Η United τι έκανε χθες, Νίκο, την έβλεπε. Ένα-ένα, ε. Πέναλτι, άλλος ο Τάγαρος. Βάλ το Ράσφορντ να εκτελεί, ρε φίλε, αφού το έχει. Τον έχεις βάλει με την Τσέλσι, το εκτέλεσε πάρα πολύ. Είναι εδώ με Τσέλσι εκείνο 4-0 το οποίο ήταν λίγο μαγική εικόνα. Εντάξει, ναι, αλλά και πάλι, βάλ το Ράσφορντ να εκτελεί. Ποιος Πογκμπά τώρα. Αφού τα περισσότερα τα χάνει. Κόρνερ για τον Άγιαξ. Γιατί δεν φεύγει, ρε φίλε. Από τη United. Αφού δεν τον πήγε εκεί. Τι μάλλον δεν βρήκα να το δώσει πουθενά. Αφού τον θέλει Ρεάλ, υποτίθεται. Υποτίθεται. Καλά, για όλο τον κόσμο θέλει. Άμα θέλει. Άμα να γίνει δουλειά τώρα. Ζυγές. Ζυγές, πώς θα πει, ζυγές. 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 Εσύ, Νίκο, δεν πιστεύω να κάνεις το λάθος, γιατί είναι από τα τελευταία OCD μου αυτά. Να γράφεις το ζυγές γάμα γιώτα έψιλον. Γιώτα έψιλον. Εντάξει, οκ. Ευτυχώς. Είναι πολύ που το κάνουν. Όπως κάποιοι που γράφανε το Μπάγεβιτς με γιώτα έψιλον. Ναι, ναι, ναι. Μπαγίεβιτς. Μπαγίεβιτς. Ο Μπαγίεβιτς. Μπαγίεβιτς, έψιλον. Ο πρίγκιπας του Νερέτβα. Ο Άγιαξ κόρνερ. Τώρα είναι η σειρά του Άγιαξ. Που ψάχνει τον γκολ, που θα το δώσει το προβάδισμα. Και για να δούμε τι θα γίνει. Γέστρε, φίλε, που είναι η επική παιχτάρα, δεν υπάρχει κίνηση που να κάνει. Όταν πηγαίνει προς τα μπροστά, έτσι, γιατί μπορεί να παίζει πολλές φορές και σίγουρα πίσω και όλα αυτά η πλάγια. Που να μην απειλεί την αντίπαλη άμυνα. Είναι φοβερό. Και είναι και νομίζω 28-29 πόσο είναι. Όχι. Δεν πρέπει να είναι πολύ μικρό, γιατί τον είχε πάρει από την Τβέντα, νομίζω. Πάμε τώρα εδώ στην κοντρατάκ που ο Άγιαξ έχει πρόβλημα. Έλα από Ελλάδα. Έλα, αγοράκι μου, σήκωσε το κεφάλι σου. Ο άλλο έχει μπει με την αιστεία, αγόρι μου, σήκωσε εδώ το κεφάλι σου. Έλα, τον πελάω. Κλείστηκε στη γωνία. Έλα. Αχ, γιατί. Πήρε την μπάλα, έδραξε πίσω από τη μια περιοχή στην άλλη, ρε παλίκαρε. Σήκωσε λίγο το κεφάλι σου, με τα μπούνια πήγε. Γρήγορο ο Σταμάρι, Νίκο. Σταμαρί, Ελταμαρί. Λίγο, έτσι, λίγο γρήγορο. Λίγο καλό, λίγο τάλαγα θα το κάνει. Κεφάλι κάτω, ρε φίλε μα. Ωραία, φίλε, ωραία, τρίπλα του κασέ. Ο τσακ, ωραίο αυτό. Καλή περίπτωση. Από την ώρα που πήρε την μπάλα μα, δεν φίλε το κεφάλι, δεν το σήκωσε την μπάλα. Καρυπίδι πήγαινε πάρτονα. Ναι, καλά. Με 3-4 εκατομμύρια. Ταμάρι. Ταμάρι, νομίζω. Ταμάρι, Ελταμαρί. Πολύ γρήγορο. Ούπα, να τα πολλά πάλι από τα αριστερά. Για να δούμε. Για να δούμε. Δεν το περίμενα άλλο. Καλή πάσα ήταν. Δεν το περίμενα άλλο όμω. Τι φυτά είναι αυτό ο Λεταμάρι, φίλε. Τι λαχείο να το πάνω το πάρουμε. Αυτό είναι. Τώρα ήταν αυτό από εδώ δεξιά. Νομίζω αυτό είναι ο Νικό. Και δεν την περίμενε. Άλλο έκανε την πάσα. Και περιμένει, περιμένει. Ο Άγιεξ πάλι. Στα άλλα έχουμε 0-1 και στα 2. Ο Άγιεξ, επαναλαμβάνω, παίζει με παίχτη λιγότερο. Ήθελα, λίγο, είναι. Είναι Κλουζ, Σλάβια Πράγα και Λίντσερ Μπριζ. Ο Άγιαξ μπροστά. Με παίχτη λιγότερο, αλλά δεν του φαίνεται ότι παίζει με παίχτη λιγότερο, είναι η αλήθεια. Ω, αυτές οι κλίνε. Δεν έχει πέναλτι αλήτη. Όχι. Βέβαια. Ο Πόουσεν είναι να δώσει πέναλτι. Βέβαια. Πω από εδώ πέρα τώρα η άμυνα του Αποέλ. Πέλαγο δρομή, κόρνερ, πλάγιο, πού πήγε. Ο Αποέλ που μεγάλη ανατροπή πέρασε στα playoff, έτσι. Αλήθεια είναι αυτό. Με την Καραμπάχ. Πάλι ο Ζυγέστη ξεκινάει τη φάση. Είναι φοβερό. Είναι. Πεχτάρα είναι. Πάλι εδώ δεσκλεισμένο είναι και μέσα στο τόσο προλαβαίνει να κάνει τρίπλα παύλα πάσα. Είναι εκπαιδευμένοι, Νίκο μου. Εκεί παίζουν μπάλα, όχι σαν και εμάς εδώ πέρα. Στου μικρού όρου είναι εξαιρετικοί. Το έβγαλε ο άλλο ο σκύλο πάνω. Μπράβο του, μπράβο του. Μπράβο του. Με νύχια και με δόντια. Ναι, κοίτα όλοι οι πορτοκαλί που φοράνε. Κοίτα εκεί. Όλοι πορτοκαλί. Μπερδεύομαι, Νίκο. Πορτοκαλί, βλέπει. Πορτοκαλί. Εν τω μεταξύ το σπίτι στην Κύπρο είναι. Το σπίτι στην Κύπρο είναι. Δικό σου. Το δικό μου. Τη θεία μου. Ναι, ναι. Δικιά σου. Για είναι με τα πόδια 2 λεπτά από τον σύνδεσμο των οργανωμένων του ΑΠΟΕΛ. Είναι σχεδόν δίπλα. Ναι. Και οι οποίοι έχουν μεγάλο διόροφο κτίριο. Με καφέ, με καφετέρια και όλα σκάτω κτλ. Είναι πολύ οργανωμένοι. Βεβαίω. Ωραία φάση είναι. Και στην Κύπρο έχουν του συνδέσμου όπω έχουμε εδώ. Ναι, ναι. Έχει ξέρω εγώ σούφα από ελ. Εντάξει, απλά επειδή είναι εκείνη πιο μικρή. Καλά, ναι, οκ. Okay.
Εκεί, Νίκο, υποστηρίζουν την ομάδα της πόλης τους περισσότερο. Δηλαδή, ας πούμε, στη Λεμεσό έχει από ΕΛ. Έχει, ναι. Όπως και στην Λευκοσία έχει οπαδούς της ΑΕΛ από όλα Λεμεσού. Ναι. Είναι σκορπισμένοι. Έχει, έχει. Ναι, 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 ναι. Εδώ τώρα στο 99 να πονέσει. Όχι. Τον μιλήσαμε με τον φλέγκο του Άγιαξ του μεταξύ και έχει βγάλει κανένα 2-3. Δύσκολα. Μια χαρά το πάει από ΕΛ. Θα πάει να παίξει όλα εκεί. Ένα εκτός θα τα κρατήσουν κόλλα, μα βάλει, τους βάζει δύσκολα. Εντάξει. Ο Άγιαξ. Δεν γίνεται εκεί μέσα, Νίκο. Δεν είσαι πολύ τυχερός για να την αντέξει με ένα. Ο Άγιαξ γενικότερα που δεν πολύ στρίβει μέσα στην Ελλάδα. Δεν στρίβει, δεν στρίβει. Η ομάδα που έφτασε πέρυσι στο τελικό του Champions League. Τα έχει εξηγήσει. Δεν έφτασε στο τελικό, φίλε. Έφτασε στο τελικό. Είναι με τελικό. Τα έχει εξηγήσει εσύ ο προπονητής τους. Εντάξει, αυτοί του λείπανε πολλοί παίχτες με Κόπα Αμέρικα, κύπελο Εθνών Αφρικής. Του φύγει ο Ντελίχτ, του φύγει ο Ντεγιόνγκ. Φύγαν αυτοί τέλος πάντων. Όχι, το Φαντεμπέκ ήταν όλη την ώρα θα φύγω, θα κάνω, θα ράνω και όλα αυτά. Και έλεγε ότι το θέμα ήταν ότι δεν. Η ομάδα του ουσιαστικά βρέθηκε μαζί στα μάτς που ξεκίνησαν. Ναι. Σε Ολλανδία και Champions League. Ναι. Δηλαδή είναι πίσω στο κομμάτι τέλος πάντων της προετοιμασίας της. Ναι. Και αυτό δεν μπορεί να μην βγαίνει τώρα στα πρώτα παιχνίδια. Okay. Τώρα, αν έχει κανένα διαιτητή σου δίνει 3 πέναλτι, η προκρισούλα σου την παίρνει. Τι να κάνουμε. 3 λεπτά καθυστερήσεις, κυλάει ήδη το πρώτο από ΕΛ σε επίθεση. Από τα δεξιά τώρα η μπάλα. Σήμερα από ΕΛ έχει δοκάρι. Έχει δηλαδή. Πραξιτέλης Βούρος. Ναι, ναι. Αυτό είναι. Φάλ, έχει φάσεις, έχει ευκαιρίες, σε κόντρα, σε κανονικά. Δηλαδή είναι πολύ καλός από ΕΛ. Καλός είναι, καλός είναι, μια χαρά. Καλός. Καλός, καλός. Σήκω και πάτα το. Τώρα πας σήκω και πάτα το Αθηναίο, ρε φίλε, κρίμα. Κρίμα. Κρίμα για να έχεις. Το κρίμα ήταν γιατί θα ξεκινούσε μια ζωή στον Παναθηναϊκό. Ναι, που εντάξει δεν θα είχε, ρε παιδί μου. Πάει και ζωή. Θα ήταν εκεί πέρα, θα είχε ένα ρόλο. Εντάξει. Είναι πολύ αγαπητός Αθηναίο, φίλε. Έχει περάσει από όλους. Ναι, είναι. Είναι ωραίος τύπος. Πολύ ωραίος αγαπητός σε συμπαίκτες, ομάδες, δηλαδή και όντως έχει περάσει από όλους. Ναι. Μόνο την Ηρακλή δεν έχει περάσει. Και δεν υπάρχει τώρα κόσμος που να λέει. Που να έχει συνεργαστεί μαζί του έτσι τώρα, μιλάω για συμπαίκτες του και όλα αυτά. Είναι ενδιαφέρουσα μορφή, τέλος πάντων κρίμα. Νομίζω θα πήγαινε και στο μοτομπάσκετ κιόλας. Λογικά θα πήγαινε. Αλλά. Εντάξει, ατυχία. Κλάζ Γιάν Χούντερ, πρέπει να έχουν και πολύ άσχημα ο θεματισμός του. Πολύ άσχημα. Είναι. Η εικόνα ήταν πολύ. Πολύ άσχημη. Εγώ νόμιζα ότι έχει πάθει κάτι ακόμη πιο χοντρό από Χέστο. Έτσι όπως γύρισε το. Ναι. Το θύμιζε, θυμάσαι το Ρονάλντο όταν έπαιζε στην Ίντερ. Τέτοιο σκηνικό ήταν. Και από το πουθενά μες στο παιχνίδι γιατί το έβλεπα κιόλα. Τέτοιο σκηνικό. Κρίμα. Ο Κόνιαρης τι έπαθε. Ο Κόνιαρης έφαγε μια γωνιά. Φύγα τη δόντια. Λίγο κάτω, αλλά μετά τα φτιάξει. Ναι. Κατευθείαν, την επομένη. Ο Χόνιαρ ξέρει. Θα πάει λογικά. Έτσι φαίνεται. Τώρα δεν θυμάμαι αν έχει να κόψει άλλον. Έχει να κόψει και άλλον. Έναν ακόμα. Μπορεί να έχει ένα βαριά. Έλα που έλα. Έλα. Σηκώστε κεφάλι και δώστε καμιά πάσα το σπίτι μου. Είναι, είναι καλός φίλε, γρήγορος. Πολύ γρήγορος στην μπάλα στα πόδια. Αλλά λίγο στο κομμάτι της θελικής ενέργειας έχει θέμα. Το βρήκα εγώ το θέμα, να ξέρεις 90 λεπτά μέσα θα σου έκανα το προφίλ του Ταμαρί. Κανονικά. Πλάιο βγήκε η μπάλα, πλάιο βγήκε, μη σηκώνω στα χέρια. Πλάιο. Πλάιο βγήκε. Που έλεγε ένας προπονητής. Παλιά. Πλάιο. Πλάια η μπάλα. Ποιος το έλεγε. Και ήταν ο θελικός πλάια. Ένας σε ένα τοπικό τέλος πάντων. Α, νόμιζε κανένας στον ΠΑΟΚ. Ναι. Ο οποίος είναι Ελληνοβραζιλιάνος. Ναι. Και έλεγε πλάια, πλάια, πλάια. Βάμος και έμεινε ως. Πλάια. Ο πλάια. Έτσι ο πλάια, ρε. Εντάξει. Πλάια. Ελληνοβραζιλιάνος. Γιατί ωραία το πλέον τι είναι, Ελληνοβραζιλιάνος. Σωστά. Γράφτηκε στο όνομα σου, λέει Χαριστέα είναι το για τον Άρη. Ναι. Mm. Δεν είναι ένας πιθανός υποψήφιος. Δεν λέω υποψήφιος, πιθανός υποψήφιος. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Είναι ρε παιδί μου το μυαλό, η εύκολη λύση στο μυαλό όλων. Να και εγώ όταν σε ρώτησα, το πρώτο που σε ρώτησε ο Χαριστέα ήταν. Το μυαλό είναι για απόψη το λόγο. Λες, ε. Τελικό στο Γάσι Πι. Από ΕΛ Άγιαξ 0-0 θα λύσουν τις διαφορές τους στην Johan Cruyff Arena οι δύο ομάδες. Στα άλλα δύο μας παίζουμε καθυστερήσεις. Παραμένει το 0-1 Κλουζ Σλάβια Πράγας και Λίντσερ Μπριζ από το Βέλγιο, το μαγευτικό Μπριζ. Ο Νάνα Ουνανά δίνει τη φανέλα του στους φίλους του από ΕΛ. Το τελικό αποτέλεσμα, ο θείος μου πρέπει να πανηγυρίζει λογικά. Είναι χτυπιέται που δεν κέρδισε. Πόρε φίλοι, είχαμε πάει τότε που θυμάμαι, ήμουν στην Κύπρο. Το πρώτο μάτς με εκείνο, το δεύτερο μάτς με εκείνο το χωριό που παίζανε τώρα, δεν θυμάμαι. Όχι Τσουκάλιτσκι. Μια ομάδα τέλος πάντων που παίζανε αυτοί. Και το βλέπαμε έξω. Γιατί δεν πήγαμε στο γήπεδο, πλαγιά έπρεπε να πάμε κιόλας. Τι ωραίο μπέργκερ που φάμε εδώ. Πω και πεινάω κιόλας.
Ένα φάστρε Νίκο τώρα. Τον θα πάω να τα χτυπήσω μετά, δεν χαρίζω τελείως. Μακ τον Big Mac. Ή το κλασικό δύο τσίς μια πατάτα. Το πολύ τίμιο. Λοιπόν... Είχε ένα πακέτο με τρία. Ένα μονό, ένα τριπλό, ένα τριπλό. Cheeseburger. Τρία. Μπορώ να τα φάω, αλλά είναι λίγο... Λίγο υπερβολή με ζωτιά, ωραία, θα έλεγα. Σε κόβει και κανένα γκουράκι να είσαι, Νίκο. Όχι. Το γκουράκι το έχω φάει στο Πρωινόπουλο. Κλασικό... Το αγκούρι τι είναι, λαχανικό. Όχι. Τι είναι. Το αγκούρι είναι για όλους. Λαχανικό. Το αγκούρι είναι για όλους, όχι. Βεβαίως. Με κοιτάς έτσι. Όχι για αυτές τις ώρες, Νίκο, δηλαδή για τον Θεό. Πανηγύρια στον Απόλλη, πανηγύρια, εντάξει, ικανοποίησε. Ναι, είναι πολύ άδικο το 0, φίλε. Τώρα πέρα από την πλάκα και το τι λέγαμε πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, όταν ξεκινούσε, ο Αποέλ είναι... θα έπρεπε να έχει κερδίσει. Το Κάρι είχε ευκαιρίες, είχε. Και στο δεύτερο μέρος δεν επιλύθηκε πάρα πολύ πριν από αυτή τη φάση που είδαμε με τον Χούντερ. 37-63 κατοχή, οκ. Εντάξει. 11-18 τελικές. Μια χαρά. 5 αποκλούσεις, 3 ο Άγιαξ. Και τελείωσε με 10 ο Άγιαξ γιατί αποκλούθηκε ο Μαζράουι. Αν εξαιρέσει την κατοχή, δεν έχουν πολύ μεγάλες αποστάσεις στατιστικά. Το έχεις ακούσει αυτό το Σαρόβα. Που κάνει το. Ρωμιός αγάπησε Ρωμιά. Ναι. Ναι. Ρωμιός αγάπησε Ρωμιά. Κλείνουμε δηλαδή, Νίκο, αυτό μας λες. Ναι, νομίζω ότι σε λίγο. Έχω πολύ πιεστικές μέρες τώρα, 24 ώρα και τώρα σου λέω, έχει καμιά ώρα που είναι σαν να έχει καθίσει εδώ πέρα πάνω με ένα τούβλο στο μέτωπό μου. Και μου ήρθε τα μάτια. Έφαγα ένα ροδακινάκι και ένα νταμάσκινο όταν ερχόμουν. Βανίλια, μάλλον. Εσύ είσαι κανένα γνωστό που είναι νταμάσκινο. Ορίστε. Που να είναι και πολύ νταμάσκινο, ρε παιδί μου. Ορίστε. Δεν ξέρω τι ακριβώς σημαίνει. Τότε. Αλλά. Πού το άκουσες. Είναι πολύ ωραίο. Το λένε. Είσαι και πολύ νταμάσκινο. Νταμάσκινο. Όχι νταμάσκινο. Νταμάσκινο. Όπως επίσης ξέρεις τι έμαθα. Στην θρηλυκή κομματάρα που πλέον έχει γίνει το νέο viral. Το. Μέσα στο, πίσω από την Αθήνα, κάνω, πίσω από το τιμόνι κάνω business. Τρώω τα λεφτά μου στις και τα sneakers. Ναι. Ξέρεις ποια sneakers εννοεί. Αυτά που τρώγονται, φίλε. Και ξέρεις γιατί. Γιατί. Γιατί έχει σοκολάτα. Και η σοκολάτα σε βοηθάει να έχεις διάδεια μετά από. Και όχι τα sneakers που νομίζαμε εμείς τα παπούτσια. Τοποθέτηση προϊόντος. Βεβαίως. Ωραίο. Καλώς. Ωραίο. Καλώς. Κέντρο Αυλώνα. Πολύ κακό φαγητό. Πολύ κακό φαγητό. Σνίκερς είναι στα τέλεια. Ναι. Σνίκερς Coca-Cola. Ήτανε πολλές φορές το βραδινό μου. Ήτανε μία έκρηξη θερμίδων. Ωραία. Ούτως ώστε να αποφύγω να πάω στο μαγειρίο και να φάω. Μηχάνημα Σνίκερς, Coca-Cola. Ωραία. Πρώτο το sneakers και μετά από καμιά ώρα Coca-Cola και ήσουνα σαν να έχεις φάει κανονικό βραδινό. Εγώ τόσα χρόνια δεν έχω καταλήξει ακόμα ποια προτιμώ περισσότερο από τις δύο. Τη Mars ή τη sneakers. Ναι, μένει το sneakers μέσα πολύ γιατί έχει το φυστικάκι μέσα. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να διαλέξω ανάμεσα αυτές τις δύο πραγματικά. Δηλαδή, μια φορά είχα πάει να πάρω στο περίπτερο εδώ πέρα κάτω στο Λάκι, που ακόμα κλειστό είναι το Λάκι. Καλά, ο Λάκι θα πρέπει να ανοίγει για μια 15 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, και δεν ήξερα και τα πέρα και τα δύο και τα φάκα και τα δύο. Μπράβο, Νίκο. Είναι πολύ ωραία. Είναι πολύ παχυντικέ, αλλά πάρα πολύ. Καταρχάς το sneaker σε χορταίνει. Ναι, τουλάχιστον με χορταίνει. Γιατί έχει το φουντούκι μέσα αμύγδαλο. Τι έχει, του έστειλε. Φυστίκι, μηδέν στα δύο. Φυστίκι, ναι. Ναι. Έχει ρε παιδί μου την καραμέλα. Έχει. Σαν τούβλο είναι ρε παιδί μου, ένα μικρό τουβλάκι. Γενικά εμένα η σοκολάτα με χορταίνει. Και η κοκακόλα με χορταίνει. Δεν πίνω πολύ κοκακόλα. Ούτε κι εγώ. Αλλά. Με φουσκώνει, όχι με χορταίνει, να το πω έτσι. Ναι. Θα φάρει τελικά τι αποφάσει. Δεν ξέρω. Δεν θα φάρει τελικά. Αποκλείται. Έλα, πάμε να φάμε. Όχι, ρε, δεν θέλω. Δεν θέλω. Βασίλη Πεινά. Πειραιά. Δεν παρήγγειλε τίποτα, Βασίλη. Τι έφαγε. Τι έφαγε. Μπιφτέκι σίγουρα για μισθό. Μπιφτέκι για μισθό. Μακαρόνια. Α, εντάξει. Okay. Από πού, Βασίλη. Πες, ρε, μυστικό είναι. Α, ωραίο, το στηρίζω και εγώ στο σπίτι πολλές φορές αυτόν. Φαίνει και κέντρο. Α, άνοιξε και στο κέντρο τώρα, ναι, σωστά. Έχει κάτι πατάτες αυτός, φίλε. Αυτές τις κλασικές πατάτες με τσένταρ και μπέικον, αλλά βάζει πάρα πολλές και βάζει εκείνες που είναι σαν έτσι, που κάνουν κούρμπα. Περίμενε,
Περίμενε. Καλά, ρε. Πήρε σήμερα μπέρκετ και εμένα χθε μήκε να πούμε στην πείνα με το άλλο που πήραμε το Μίστερ Σουβλάκι. Τι ήταν εκείνο. Που ήταν καλό, οκ, δεν λέω. Αλλά δεν είσαι φίλε στον αέρα τώρα κι εσύ. Α, δεν ήταν, δεν είναι το όνομα του Μίστερ Σουβλάκι. Εντάξει, οκ. Αλλά... καλό ήταν, τίμιο, δεν λέω. Καλό, καλό. Εσύ με τον έκοψε τώρα να φάει μπέρκετ. Βλέπει ότι τρώει γυνά κάθε μέρα, δεν είναι. Ναι, ναι, πραγματικά. Ναι, αλλά έχει μαρούλι. Δεν έχει τίποτα σαλάτα. Ντομάτα. Δεν μπορεί, λίγο ντομάτα θα έχει, ρε φίλε, κάτι. Λίγο. Πω, τοξικότητα δηλαδή, 100. Εντάξει, όχι, δεν είχε πολύ πράγμα, ρε φίλε, είπε μόνο... Πώς έλεγε και ο... τι έλεγε ο Ντιάτλοφ? Not terrible, έλεγε σε κάποια φάση. Not perfect, not terrible, κάπως έτσι. Κάτι τέτοιο εκεί. Not bad. Not terrible. Δεν θυμάμαι πώς το λέγε. Ανατόλη Ντιάτλοφ αλήθειας. Ναι. Το Τσερνόμπιλ. Στο οποίο γκρουπ, στο οποίο είμαστε και εγώ και εσύ, δεν μου αρέσει που κράζουν πολύ τους Κύπριους, φίλε. Έχω θέμα λίγο με τους Κύπριους. Γιατί, Νίκο, δεν σε αρέσει? Το έχεις παρατηρήσει. Σχεδόν όλοι οι Έλληνες κράζουν. Ναι, όχι όλοι, μην είσαι υπερβολικός. Είπα σχεδόν όλοι. Για αυτά τα που γράφετε τα μακάρι κατεχόμενα. Γιατί όμως, τώρα με ποια αφορμή. Μακάρι κατεχόμενα και τέτοια, εντάξει, στις κατάρες που ρίχνουν. Μακάρι κατεχόμενα, μακάρι ζώδιο καλοκαιριού. Τι έγινε τώρα, ποια ήταν η αφορμή γι' αυτό? Κράζω πολύ Κύπρο γενικότερα. Το έχω παρατηρήσει το τελευταίο διάστημα. Δεν έχει συγκεκριμένη αφορμή. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν. Γενικά δεν είναι και πολύ συμπαθή, τέλο πάντων, να το πω έτσι. Να σου πω. Ωραία. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλο τη απόψινη εκπομπή. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μα και απόψε. Ευχαριστούμε τη στοίχημα.gr που ήταν μαζί μας, την κορυφαία στοίχηματική εταιρεία της Ελλάδος. Κατεβάστε εύκολα και απλά την εφαρμογή της στο tablet ή το κινητό σας, ποντάρετε στο live, κάνετε cash out, παίζετε καζίνο, όλα αυτά στα προσφέρει μόνο η στοίχημα.gr που με 2-3 αγγίγματα στο κινητό σας κατεβάστε την εφαρμογή και την έχετε πάντα μαζί σας. Ευχαριστούμε τον Βασίλη Καβαδία που ήταν μαζί μας στη σημερινή εκπομπή. Συνοδοιπόρος και αυτός. Ακολουθεί η ζούγκλα με τον Γιώργιο Ζαγόρα. Εμείς θα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 10. Μέχρι τότε, να είστε καλά και να έχετε ένα όμορφο βράδυ.